Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Άλλο ένα βίντεο το οποίο είναι compilation, συνδυασμός 4 παλαιών βίντεο με παρόμοια θεματική. Η θεματική την οποία θα δούμε σήμερα διαχρονικά είναι η θεματική της αναβλητικότητας. Ξεκινάμε με το πρώτο βίντεο, το οποίο ανέβηκε μια Παρασκευή του Ιουλίου του 2019 και έχει τίτλο «Με ταλαιπωρεί στη ζωή μου η αναβλητικότητα, αυτοσαμποτάρομαι». Πάμε να δούμε τι μας έλεγε η κοπέλα εκείνη στην επιστολή της και στο update της και τι της απαντούσα τον Ιούλιο του 2019. Δεύτερο βίντεο, το οποίο ακολουθεί μετά το πρώτο, είναι ένα από τα πρώτα οδηγητικά θεωρητικά. Υπόψη σας, γιατί μπορεί να σας φανεί πολύ παλιακό το πρώτο και να πείτε «Ω, βαριέμαι τώρα να το παρακολουθήσω όλο». Έρχεται μετά ένα από τα πρώτα οδηγητικά θεωρητικά. Χαίρετε. Παρασκευή 19 Ιουλίου σήμερα και πάμε στο vlog. Λοιπόν, ο τίτλος αυτού του vlog και το θέμα αυτού του vlog το έχει δώσει η φίλη μέσα σε μία φράση της. Ψάχνω την ισορροπία μεταξύ του πρέπει και του θέλω και την αναβλητικότητα ή το αυτοσαμποτάζ. Λοιπόν, φίλη μου. Το ότι είσαι αναβλητική το κατάλαβα και στην πράξη. Ή ότι δυσκολεύεσαι να πάρεις μια απόφαση και σκέφτεσαι μήπως κάνω σωστό, μήπως κάνω λάθος, μήπως θα έπρεπε το ένα, μήπως δεν θα έπρεπε το άλλο. Άρα θα σου πω, πρωτού αρχίσω να διαβάζω την επιστολή σου, η οποία επιστολή έχει και update. Λοιπόν, πάω να διαβάσω το πρώτο mail. Καλησπέρα Θέκλε. Καταρχήν θέλω να πω ένα ευχαριστώ. Τα βίντεο που βλέπω είναι πραγματικά πολύ επικοδομητικά. Χαίρομαι που μιλάς ειλικρινά και ανοιχτά και αυτό βοηθά και το θαυμάζω. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν και ένα σημείο με έχει προβληματίσει. Η άποψη ότι ήδη από 6 μήνες και πάνω η σχέση θεωρείται μακροχρόνια σήμερα. Αγάπη μου, αυτή δεν είναι δικιά μου άποψη. Αυτή είναι άποψη που λέγεται στους κύκλους των ψυχολόγων και των ειδικών σχέσεων. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ, πολύ σύντομο διάστημα οι 6 μήνες, αλλά δυστυχώς στις μέρες μας οι περισσότερες σχέσεις δεν διαρκούν πέραν των 6 μηνών. Δυσκολεύονται οι άνθρωποι να κάνουν σχέσεις σήμερα. Και όταν λέμε μακροχρόνια σχέση, εννοούμε μια σχέση ερωτική μέσα στην οποία έχουμε προλάβει να ξετυλιχτούμε και εμείς και ο άλλος, ώστε να καταλάβουμε πράγματα για τη σχέση. Κάνω παράλληλα ψυχοθεραπεία όταν μπορώ λόγω οικονομικών. Μπράβο. Έχω όμως κάποια ερωτήματα για τα οποία θα ήθελα αν είναι εφικτό να ακούσω μια άποψη. Έχω την αίσθηση επίσης ότι αυτά που θα ρωτήσω ίσως βοηθήσουν και άλλους. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω και γι' αυτό κάνω το vlog. Σημειωτέω ότι για κάποιο λόγο βλέπω πολύ το κανάλι σου κάθε φορά που χωρίζω από μια σχέση. Δεν είσαι μόνο εσύ, είναι πολλοί κόσμος που όταν χωρίσει παθαίνει θεκλίαση, πώς το λένε. Με βοηθάνε τα βίντεο και μου δημιουργούν πιο ευχάριστη διάθεση. Παρηγορία της ψυχολογίας σε παράφραση. Είναι αλήθεια ότι έχω πάρα πολλά βίντεο για σχέσεις και χωρισμούς και όντως όταν κάποιος χωρίσει και είναι σε μια φάση ευάλωτη συναισθηματικά, σε μια φάση που πενθεί για τη σχέση που έχει τελειώσει και επίσης σε μια φάση που θέλει να καταλάβει πράγματα για τον εαυτό του, για τη σχέση του και για τις σχέσεις γενικότερα, τα βίντεο στο κανάλι μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα. Σε μια τέτοια φάση είμαι και εγώ τώρα. Είμαι και τώρα. Βγήκα από μια σχέση μετά από πολλή σκέψη και ειλικρίνεια. Δυσκολεύτηκα πολύ και να το πάρω απόφαση και να το εκφράσω. Άρα εδώ έρχεται το κομμάτι σου που δυσκολεύεσαι να πάρεις αποφάσεις. Δεν γράφεις αναλυτικά τους παράγοντες. Μάλιστα λες ότι τους είχα γράψει αναλυτικά στο mail, αλλά νομίζω θα τους κρατήσω για μένα και έτσι τους έσβησα. Στενοχωριέμαι που χώρισα. Μάλλον και αυτός είναι επίσης ένας λόγος που γράφω, αλλά θέλω, βάζει και ερωτηματικό, και προσπαθώ να πάω παρακάτω. Δίνω όμως αυτή τη φορά χρόνο στον εαυτό μου. Αυτό θέλω, αυτό κρίνω ότι χρειάζομαι. Μπράβο αγάπη. Όταν φτάσουμε σε ένα σημείο που μετά από ένα χωρισμό αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται η ψυχή μας, ο εαυτός μας χρόνο και δίνουμε αυτό το χρόνο στον εαυτό μας και στη ψυχή μας, είμαστε σε καλό δρόμο. Είδα σε αυτή τη σχέση επίσης στοιχεία του εαυτού μου από τα οποία κατάλαβα ότι δεν θα εξελισσόμουν καλά. Και αρχίζω και καταλαβαίνω ότι μάλλον την καλή εικόνα που θέλω να έχω εγώ ίδια για μένα την έχω τελικά παράβατο όρο ή όριο. Κάπου αντιδρώ αν κάτι δεν πάει καλά και αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό σημαίνει ότι είσαι ένας άνθρωπος
που έχεις αυτορύθμιση. Η λέξη αυτορύθμιση στα ελληνικά, self-regulation στα ελληνικά, στα αγγλικά, είναι μια ικανότητα, μια γνωστική ικανότητα και συναισθηματική ικανότητα, κυρίως συναισθηματική ικανότητα, να μπορείς να παρατηρείς τον εαυτό σου, να καταλαβαίνεις πότε ξεφεύγεις και να παίρνεις τις κατάλληλες αποφάσεις για σένα και να προστατεύεις τον εαυτό σου. Από τον τρόπο με τον οποίο... Και λες είναι φυσιολογικό να έχεις, να θέλεις να είσαι, θέλεις να έχεις μια καλή εικόνα για τον εαυτό σου. Φυσιολογικό μεν, αλλά είναι καλή ιδέα να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε άνθρωποι και κάνουμε και λάθη και κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που αργότερα δεν θα τις κάναμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάτι που εγώ επέλεγα να κάνω το 2010, δεν επιλέγω να το κάνω τώρα, αλλά δεν το έκανα το 2010. Λέω τώρα ένα υποθετικό παράδειγμα. Αν δεν το έκανα το 2010, δεν θα ήξερα τώρα το 2019 πως δεν είναι καλή ιδέα να το κάνω. Θα ζήσουμε κιόλας. Δεν θα είμαστε συνεχώς σε επιφυλακή, συνεχώς σε προσοχή. Πρέπει να ζήσουμε κιόλας κάποια στιγμή και δεν υπάρχει άνθρωπος που ζει και δεν κάνει λάθη. Μόνο αυτοί που δεν ζουν δεν κάνουν λάθη. Έχω όμως τα κλασικά ερωτήματα. Πότε θα βρω μια ποιοτική σχέση στην οποία θα μείνω? Πότε και πώς θα κάνω επίσης κάποια στιγμή παιδιά? Και αρχίζει αυτό σιγά σιγά και με αγχώνει. Αν και έχεις μιλήσει γι' αυτό σε άλλο βίντεο, ναι, έχουμε μιλήσει σε άλλο βίντεο για αυτό το θέμα, δεν θα σταθούμε τώρα σε αυτό, αλλά είναι αλήθεια ότι μια κοπέλα γύρω στα 30 αρχίζει και έχει αυτούς τους προβληματισμούς, το οποίο είναι σαφέστατα επηρεασμένο από τον τρόπο που σκέφτεται η κοινωνία, από τον τρόπο που μεγαλώνουμε, από την κουλτούρα μας κτλ. Από τον τρόπο με τον οποίο χώρισα στην τελευταία μου σχέση, κατάλαβα ότι αυτό που έχω ανάγκη είναι να βρω τον εαυτό μου πιο πολύ απ' όλα και να εκφράζω αληθινά το ποιο είμαι στους άλλους. Ίσως θέλω να βρω ένα νέο τρόπο με τον οποίο να ορίζω πότε και πώς μπαίνω σε μια καινούρια σχέση. Πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Να βάζουμε εμείς τους όρους με το πότε μπαίνω σε μια σχέση, πώς μπαίνω σε μια σχέση. Μπαίνω τρέχοντας, δίνω με τα μούτρα, πάω προσεκτικά, δίνω το χρόνο και την ευκαιρία στον εαυτό μου να φουγκραστεί και να καταλάβει τι παίζει με αυτή τη σχέση. Το καλό που είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος είναι ότι με έκανε να νιώσω πιο ελεύθερη να εκφράζω τα θέλη μου, αλλά αν και εν τέλει τα άκουσε λόγω δικών του άλλων παραγόντων, τέλος πάντων δεν ταιριάξαν. Βλέπω επίσης ότι και στα επαγγελματικά αυτή την περίοδο, ενώ κυνηγάω ευκαιρίες μου έρχονται, όταν είμαι καλά, σε κάποια σημεία αυτοσαμποτάρομαι και δεν φτάνω στο ζενίθ που μπορώ να φτάσω. Καταλαβαίνω δηλαδή τι πρέπει να κάνω, αλλά δεν το κάνω πάντα. Φυσιολογικό ίσως, αλλά είναι κάτι που θέλω να αλλάξω. Αυτό το πράγμα έχει να κάνει με την αναβλητικότητα και όντως έχει να κάνει με το αυτοσαμποτάζ. Το φόβο ότι μπορεί να αποτύχω, το φόβο του να ρισκάρεις και την νοοτροπία που μας επιβάλλουν και γύρω μας, μην εκεί που είσαι και καλά είσαι. Σε σχέση με το vlog που κάναμε, που έκανα προηγουμένως, που είναι ειδικά για τους φίλους του καναλιού, για παράδειγμα, εγώ θα μπορούσα να σκεφτώ. Καλά, πριν 2 χρόνια, καλά είσαι στο γραφείο. Κάτσε εκεί στο γραφείο που είσαι μια χαρά. Γιατί να πας παρακάτω, γιατί να πας στην τηλεόραση. Ή τώρα να σκεφτόμουν, καλά είσαι στην τηλεόραση, βολεμένη είσαι στην τηλεόραση, παίρνεις ένα σχετικά καλό μισθό. Μην εκεί πέρα. Χρειάζεται να ρισκάρουμε, να τολμούμε για να βγούμε έξω από το comfort zone μας, έξω από τη ζώνη άνεσης μας, όταν νιώθουμε ότι μέσα μας ο εαυτός μας ζητά κάτι περισσότερο. Και οι περισσότεροι άνθρωποι σε νεαρή ηλικία ακόμη βρισκόμαστε, είμαι και εγώ νομίζω είμαι λίγο νεαρή, στη διαδικασία να ανακαλύπτουμε τι πραγματικά θέλουμε και ποιοι πραγματικά είμαστε. Και γύρω στα 30 είναι μια περίοδος που γίνονται μεγάλες αλλαγές μέσα μας και χρειάζεται να... Δεν μου λες την ηλικία σου, αλλά υποθέτω ότι πρέπει να είσαι 25 και πάνω. Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε ποια είμαι εγώ, τι θέλω εγώ πραγματικά, ποια είμαι εγώ σε σχέση με τους άλλους, ποια είμαι εγώ σε σχέση με τον εαυτό μου, τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Υπάρχει επίσης μια αναβλωτικότητα με το διδακτορικό που κάνω, παρότι έκανα σημαντική δουλειά αυτό το χρόνο. Λοιπόν, το κριτήριο στις αποφάσεις μας, καταλαβαίνω καταρχήν ότι είναι αυτό μας λέει το στοματάκι μας, τον gut instinct μας, δηλαδή η διέστησή μας. Τώρα μου λέει να μην στείλω αυτό το email, αλλά θα μείνω στην αρχική μου βούληση γιατί θέλω να ακούσω τη γνώμη σου. Είσαι σίγουρη θα βοηθήσει. Δεν είναι το στομαχάκι σου, δεν είναι το gut instinct σου που σου είπε εκείνη την ώρα να μην στείλεις αυτό το email, είναι η φόβη σου.
Η φόβη σου μην εκτεθείς, η φόβη σου μην ρεζιλευτείς, ακόμη και στον ίδιο σου τον εαυτό που θα ακούσεις αυτά που θα πω εγώ ή θα διαβάσεις τα σχόλια που θα γράφουν οι φίλοι από κάτω. Χρειάζεται πολλή δουλειά με τον εαυτό μας για να διαχωρίζουμε πότε μιλάει η διέστησή μας και πότε μιλάνε οι φόβοι μας ή οι ενοχές μας. Στην ουσία αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον θέλω να κλείσω αυτό το στάδιο της ζωής μου και να οριμάσω προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζομαι τα πράγματα, να μην χάνω ευκαιρίες. Να βρω μετά πώς θέλω να πορεύομαι ίδια στη ζωή μου. Πώς όμως σε ένα τέτοιο πλαίσιο που πρακτικά είναι μάλλον καλό να κλείσεις καταστάσεις και εσύ τις αναβάλεις κάπως, μπορείς να ισορροπήσεις. Δηλαδή λες τώρα ότι σου έρχονται κάποιες ευκαιρίες, σου έρχεται ευκαιρία να κλείσεις μια δουλειά, σου έρχεται ευκαιρία να κάνεις μια κίνηση και εσύ το αναβάλεις. Αναβλητικότητα. Η αναβλητικότητα, το procrastination στα αγγλικά. Η αναβλητικότητα είναι μια ψυχική συναισθηματική κατάσταση που κατά τη γνώμη μου και μέσα από την πείρα μου ως ψυχολόγος έχει να κάνει με ανασφάλειες, φοβίες, άγχη και την ανάγκη του να κρατήσουμε μια καλή εικόνα για τον εαυτό μας σε εμάς τους ιδίους και μια καλή εικόνα στους γύρω μας. Άρα αν ρισκάρω να κάνω, πάρω μια απόφαση που μπορεί να αποβεί λαθασμένη, ρισκάρω να χάσω την καλή εικόνα που έχω εγώ για τον εαυτό μου που έχουν οι άλλοι για μένα. Η αναβλητικότητα νομίζω ότι μπαίνει σε αυτό το πλαίσιο να εξηγηθεί. Πώς ξέρεις επίσης ότι οι αποφάσεις που παίρνεις είναι καλές για σένα σε βάθος χρόνου? Θα το δεις, δεν το ξέρεις. Θα το δεις. Γι' αυτό ζούμε. Γι' αυτό ζούμε. Δοκιμάζουμε πράγματα και στην πράξη βλέπουμε αν είναι καλά για μας ή όχι. Δεν γίνεται να μην ρισκάρεις. Αν θες να ζήσεις, θα ρισκάρεις. Πώς βρίσκεις πρακτικά ισορροπία μεταξύ του πρέπει και του θέλω? Για να βρεις αυτή την ισορροπία χρειάζεται να καταπολεμήσεις τις ενοχές και την ψυχολογία του καλού παιδιού για να είσαι μόνο εσύ και τα θέλω σου. Δηλαδή ποια είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ, τι θέλω εγώ και τι είναι καλό για μένα. Τα πρέπει είναι εκεί, τα κοινωνικά πρέπει είναι εκεί. Κάποια κοινωνικά πρέπει είναι ok, δηλαδή έχουν καθιερωθεί μετά από πολλά χρόνια που οι άνθρωποι δοκίμαζαν διάφορα πράγματα και κατέληξαν σε κάποια πρέπει. Κάποια άλλα όμως είναι αυθαίρετα, κάποια είναι πολύ παλιά, κάποια είναι ξεπερασμένα, κάποια δεν είναι πλέον λειτουργικά. Νομίζω μεταξύ του συναισθήματος και της λογικής. Το συνέστημα προηγείται της λογικής. Πρώτα έρχεται το συνέστημα και μετά έρχεται η σκέψη. Το συνέστημά μας δεν μπορούμε να το δαμάσουμε, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε από το να συμβαίνει. Μπορούμε όμως μέσα από τη λογική μας να το καταλάβουμε. Και εκεί έρχεται η αυτογνωσία. Και εκεί έρχεται η δουλειά που κάνουμε με τον εαυτό μας. Και εκεί έρχεται η μεγάλη βοήθεια της ψυχοθεραπείας. Και μου τα έστειλε η φίλη αυτά πριν 50 μέρες πότε τα έστειλε και όταν της είπα θα κάνω το vlog μου λέει θα σου κάνω update. Μου γράφει ένα update μεγάλο, το οποίο μου γράφει μετά από λίγο μην το διαβάσεις, δεν θέλω, το σβήνω. Και μου στέλνει άλλο update. Στο πρώτο μου mail είχα θέσει ένα ερώτημα σχετικά με την ισορροπία μεταξύ του πρέπει και του θέλω και την αναβλητικότητα ή το αυτοσαμποτάζ που παρουσιάζω ορισμένες φορές. Νομίζω θα ήθελα να προσθέσω κάποιες ακόμα πληροφορίες. Ο λόγος μάλιστα που στο προηγούμενο email αναφέρθηκα στο διδακτορικό προς το τέλος ιδίως ήταν γιατί αποτέλεσε μια απόφαση που τότε με προβλημάτιζε και που ίσως έψαχνα έναν τρόπο να γίνω λίγο πιο αυστηρή με τον εαυτό μου προκειμένου να μπορέσω να παρακινηθώ να προχωρήσω. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ δύσκολο πνευματικό έργο να κάνεις διδακτορικό. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Και εγώ θαυμάζω και εκτιμώ τους ανθρώπους που έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Στο βάθος όμως αναρωτιόμουν αν αποτελούσε μια απόφαση που πήρα γιατί ήθελα να κρυφτώ πίσω από την εικόνα του φοιτητή που ακόμα διαβάζει και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του ή γιατί ήταν κάτι που πραγματικά ήθελα, αλλά το μυαλό μου και η ψυχή μου δεν είχαν την απαραίτητη διάβγεια για να προχωρήσουν λόγω του περιβάλλοντος μου. Η αλήθεια είναι ότι για το περιβάλλον μου αρχικά ήθελα να γράψω πολλά πράγματα, αλλά αισθάνομαι ότι τα περισσότερα από αυτά εν τέλει ανήκουν στον πυρήνα των πραγμάτων που θέλω να κρατάω για μένα. Χρειάζεται και αυτό. Ίσως να μην ήθελες να μην θέλεις να εκφράσεις η σκηνή θέαν γιατί αυτό το vlog μπορεί να το δουν χιλιάδες άνθρωποι, πράγματα που σχέση με την οικογένεια σου και επειδή είναι καταφάνερο, πολύ φανερό ότι είσαι ενοχικό άτομο, να νιώθεις πρόσωπο ενοχικό, δεν μου αρέσει η λέξη άτομο, είσαι ενοχικό πρόσωπο, δεν νιώθεις εύκολα ενοχές, να νιώθεις άσχημα εκ των υστέρων ότι τους έχεις προδώσει με το να πεις κάποια πράγματα που συνέβαιναν μεγαλώνοντας, κάποια πράγματα που σε έχουν επηρεάσει
που τα οποία είναι σημαντικό να τα καταλάβεις εσύ και να τα καταλάβουν και άλλοι γύρι σου για να μπορούν να σε καταλάβουν. Η ενοχικότητα είναι έντονη στο κράψιμο σου και αυτό να το δουλέψεις με τον ψυχολόγο σου όταν θα πηγαίνεις στη ψυχοθεραπεία. Τώρα, το χρειάζεται να κρατάμε και κάποια πράγματα για μας είναι μια μεγάλη κουβέντα. Είναι κουβέντα η οποία λέγεται κυρίως, λέγεται για την ερωτική μας ζωή. Κρατάω και κάτι για μένα, ας κρατήσω μια πισινή, ας κρατήσω και κάτι για μένα. Εμένα η δική μου άποψη, προσωπική άποψη, άποψη μου ως Θέκλα Πετρίδου, ως άνθρωπος, ως γυναίκα και ως ψυχολόγος, που ξαναλέω είναι υποκειμενική άποψη, είναι ότι αν κρατάμε πράγματα για τον εαυτό μας που δεν τα μοιραζόμαστε με τους σημαντικούς άλλους στη ζωή μας, που οι σημαντικοί άλλοι στη ζωή μας είναι το τέρι μας, είναι ο ψυχολόγος μας για παράδειγμα, είναι μια καρδιακή φίλη, ένας καρδιακός φίλος, τότε καταδικάζουμε τον εαυτό μας σε κοινωνική απομόνωση και αποξένωση από τους σημαντικούς άλλους. Φυσικά το να μην θέλεις να τα πεις και να διαβαστείς ένα βλόγ που θα το ακούσουν χιλιάδες άνθρωποι πάλι, το λέω, είναι σεβαστό. Απλά αυτό που θα αναφέρω είναι ότι δέχθηκα συστηματικά καθ' όλη τη διάρκεια που το κάνω το διδακτορικό πολλές πιέσεις για να παρατήσω αυτή μου την απόφαση, παρότι θα ένιωθα μετά πολύ άσχημα με τον εαυτό μου και θα το έφερα ως αποτυχία. Ήδη ότι κάποιες φορές δεν έχω αποδώσει όπως αισθάνομαι ότι μπορούσα, μου μειώνει την αυτοπεποίθηση. Γνωρίζω όμως σιγά σιγά καλύτερα τον εαυτό μου και αυτό με βοηθάει. Άρα, να το οικογενειακό περιβάλλον που έρχεται και σου λέει παράτατα. Τι ασχολείσαι με το διδακτορικό, γιατί τρως το χρόνο σου κλπ. Πηγή της αναβλητικότητας μου πολλές φορές είναι μια εγκολπωμένη θλίψη ή θυμός που δεν είχα μάθει να εκφράζω από την παιδική ηλικία. Οι γονείς μου, οι οποίοι δεν είχαν υγιή σχέση ούτε μεταξύ τους, αλλά ούτε και με τους εαυτούς τους, κατέπνιγαν τα πραγματικά τους θέλω για χάρη των δικών τους οικογενειών και της κοινωνίας. Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά από ψυχικές κατά βάση ταλαιπωρίες που μεταφράστηκαν και σε άλλους τομείς της ζωής τους όμως, ευρύτερα, όπως η οικονομική διαχείριση. Σε αυτά τα αισθήματα θυμού και θλίψης άρχισα να αντιδρώ αρχικά γκρινιάζοντας και υιοθετώντας ένα ρόλο θύματος, κατηγορώντας το σπίτι μου. Ευτυχώς όμως μέσα από την ψυχοθεραπεία και μέσα από τη βοήθεια καλών φίλων αντιλήφθηκα ότι αυτό που έχω την ανάγκη είναι να μην φοβάμαι να εκφράζω ανοιχτά τα θέλω μου και να δουλεύω τους στόχους μου. Με άλλα λόγια, να βάζω προτεραιότητες με άξονα τον τρόπο με τον οποίο με εμπνέει και με ευχαριστεί να σκέφτομαι τον εαυτό μου στο μέλλον. Άρα εδώ λες ξεκάθαρα ότι έχεις επηρεαστεί από τον τρόπο που λειτουργούν οι γονείς σου και έπρεπε να μάθεις από μόνη σου, να μάθεις τον εαυτό σου, να διδάξεις τον εαυτό σου να λειτουργεί με άξονα εσένα και όχι με άξονα τα πρέπει των άλλων. Έμαθα να μην αναλαμβάνω επίσης μεγαλύτερη ευθύνη από αυτή που πραγματικά μου αναλογεί και να διεκδικώ χώρο και με την απουσία μου. Μπράβο. Είναι σημαντικό το δικαίωμά μου να καθορίζω εγώ τη ζωή μου και δουλεύω, και δουλεύω για μένα. Σημειωτέων δουλεύω παράλληλα στην οικογενειακή επιχείρηση, γι' αυτό κάποιες φορές είναι εν τέλει κάτι που με πάει πίσω, θα σου έλεγα τις περισσότερες φορές. Το συναίσθημα που επεξεργάζομαι γενικά αυτή την περίοδο όμως είναι ο φόβος της εγκατάλειψης. Ίσως να είναι ένα συναίσθημα για μένα πιο έντονο, όχι μόνο γιατί δεν είναι υγιής η ισορροπία στο σπίτι, αλλά γιατί είμαι και δίδυμη. Τώρα δεν ξέρω τι εννοείς, είμαι και δίδυμη, αν είσαι δίδυμη, έχεις γεννηθεί με ένα άλλο αδέρφη σου μαζί ή αν είσαι δίδυμη στο ζώδιο. Εγώ δεν πιστεύω στο ζώδιο. Το κομμάτι της ερωτικής, φαντάζομαι ότι εννοείς δίδυμη, έχεις γεννηθεί μαζί με κάποιο από τα αδέρφια σου την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Το κομμάτι της ερωτικής όμως σχέσης αυτή τη στιγμή αυτά το απλώς το αποθώ. Δεν είσαι έτοιμη ακόμα. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε συνέχεια σε σχέση. Μπορούμε να είμαστε και μόνοι μας και τις περιόδους που είμαστε μόνοι μας κάνουμε την πιο σημαντική δουλειά για τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Γιατί οι έρωτες και οι σχέσεις μας παίρνουν χρήσιμο χρόνο, σπουδαίο χρόνο, σημαντικό χρόνο που όταν δεν έχουμε έρωτες και δεν έχουμε σχέσεις μπορούμε να τους επενδύσουμε στη σχέση μας με τον εαυτό μας. Με τον εαυτό μας. Έκανα πρόσφατα μια νέα γνωριμία, η οποία έχει όμως ένα θέμα και δεν ξέρω αν έχω τη διάθεση να μπω να το δουλέψω μαζί του και να το συνεχίσω όλο αυτό. Νομίζω ότι θέλω απλά να είμαι εγώ και ο εαυτός μου, να αποσυνδεθώ όσο πιο γρήγορα μπορώ από την οικογενειακή εστία. Μπράβο. Είναι απαραίτητο να προχωρήσω ήρεμα και με επιτυχία σε αυτά που με εκφράζουν. Και εδώ λέω ότι έχεις δίκιο. Κάνουμε μια καινούργια γνωριμία και βλέπουμε ότι ο άλλος έχει θέματα. Γιατί να γίνουμε οι ψυχολόγοι του? Γιατί να γίνουμε οι ψυχιατρικοί του νοσηλευτές? Γιατί να μπούμε σε μια διαδικασία να διαχειριζόμαστε τα θέματα του άλλου, τη στιγμή που μάλιστα έχουμε και τόσα πολλά δικά μας? Ξέρω ότι το εξωτερικό περιβάλλον θα φτιαχτεί σιγά σιγά και ήδη για κάποια στοιχεία του περιβάλλοντος μη με ευγνώμων.
Ως προς το διδακτορικό, βλέπω ότι είναι κάτι που ξεκάθαρα το θέλω, γιατί επανέρχομαι σε αυτό ό,τι και να γίνει. Άρα μην αμφισβητείς τον εαυτό σου. Το ξεκίνησες, κάντο. Αφοσιώθους αυτό, δεσμεύτους αυτό. Με στενοχωρεί που αναγκάζομαι πολλές φορές να διακόπτω, γιατί πρέπει να δουλεύω αναπεριόδους για να μην επιβαρύνω, και γι' αυτό ενώ φθάνω στην πηγή πηγαίνει πίσω η έρευνα και το γράψιμο. Μήπως χρειάζονται οι δικοί σου να δουλεύεις στην επιχείρηση, σου λένε να δουλεύεις στην επιχείρηση, επειδή λες ότι δεν έκαναν καλή οικονομική διαχείριση, μήπως ένα παιδί που γονιοποιείσαι και αφήνεις πίσω το διδακτορικό σου και την έρευνα για να ασχοληθείς με το να οικονομικά να στηρίξεις την οικογένεια. Δεν ξέρω, ψάξε το αυτό. Έχω χάσει εξ αυτού κάποιες φορές κάποιες ευκαιρίες. Πιο πολύ όμως στεναχωρούσε όταν το άφηνα για να βοηθήσω να προχωρήσουν άλλα άτομα του οικογενειακού μου περιβάλλοντος. Εδώ είσαι. Αυτό έχει επιφέρει ανταγωνισμό, τον οποίο τώρα το διαχειρίζουν. Βάλει τον εαυτό σου πάνω από όλους, όχι μόνο εσύ. Ο κάθε ενήλικας βάζει τον εαυτό του πάνω από τους άλλους, εκτός από την περίπτωση που είναι γονιός και έχει ανήλικα παιδιά, που εκεί θα σκεφτεί τα παιδιά του με ευθύνη. Επειδή πλέον αφουγκράζομαι καλύτερα τον εαυτό μου, ανασυντάσσομαι πιο γρήγορα όταν έχω δυσκολίες. Δεν αφήνω το κάθε τι να με πάει πίσω. Είμαι αποφασισμένη να προχωρήσω, να ξεκαθορίσω τους στόχους μου και να τους διεκδικήσω. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, η αναβλητικότητα σου και το αυτοσαμποτάζ σου, όπως εξήγησες πολύ όμορφα στο τελευταίο update, αυτό που δέχθηκες να διαβάσω, είναι φανερό ότι προέρχονται από το σύστημα το οικογενειακό μέσα στο οποίο έχεις μεγαλώσει και στο οποίο ζεις τώρα. Πρόκληση ενοχών, ότι κοιτάζεις τον εαυτό σου και δεν βοηθάς την οικογένεια, ίσως, που μπορεί αυτές να είναι και subtle, δηλαδή να μην είναι ξεκάθαρα, δεν έρχεται να σου πει είσαι κακό παιδί, γιατί αντί να βοηθήσεις την οικογενειακή επιχείρηση, διαβάζεις και κάνεις έρευνα και γράφεις το διδακτορικό, αλλά να έρχεται με υπονοούμενα ή με την γλώσσα του σώματος ή με οτιδήποτε. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για γονείς οι οποίοι έχουν αφήσει την κατάσταση να ξεφύγει, δηλαδή δεν έχουν φροντίσει να κοιτάξουν τα συμφέροντα τους, τη σχέση τους, την οικονομική τους κατάσταση. Γιατί αν κάνεις οικογένεια, οφείλεις να προνοείς και να προσπαθείς και να βάζεις την ενέργεια σου και στο να έχεις μια οικονομική εξασφάλιση της οικογένειας σου, όπως επίσης και μια συναισθηματική εξασφάλιση της οικογένειας σου. Θυμάστε στο vlog που σας έκανα το προηγούμενο, είπα για το οικονομικό κομμάτι ότι έχω και παιδιά, άρα οφείλω να φροντίσω να έχω επαρκείς πόρους για να μην στερήσω τα παιδιά μου από αυτό που δικαιούνται. Που κατά τη γνώμη μου τα παιδιά μου και τα παιδιά όλα δικαιούνται να έχουν ελεύθερο χρόνο για να σπουδάσουν. Τώρα θα μου πεις το διδακτορικό είναι μια πολύ εξτρά σπουδή. Είναι, ξέρω εγώ, μετά το μάστερ. Δηλαδή πες, αν το πτυχίο είναι 4 χρόνια και το μάστερ 2-6 διδακτορικό, αλλά 4 πας στα 10 χρόνια. Δεν κάνουν όλοι διδακτορικό, αλλά κατά τη γνώμη μου, όταν κάνεις παιδιά και τα μεγαλώνεις και τους εμπνέεις το να θέλουν να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι και να θέλουν να μορφώνονται, είναι καλή ιδέα, αν δεν μπορείς να τους στηρίξεις οικονομικά στο να κάνουν το διδακτορικό τους, να μην ζητάς από το παιδί σου το οποίο κάνει διδακτορικό να σε στηρίζει εσένα οικονομικά. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που συμβαίνει στη δική σου οικογένεια. Μη σε πιάσουν οι τύψεις τώρα και μου στέλνει συνέχεια mail, δεν νιώθω καλά και δεν νιώθω καλά και δεν νιώθω καλά. Κάνω υποθέσεις. Λοιπόν, το update σου δείχνει ότι βρίσκεσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Σου στέλνω την αγάπη μου και όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείς. Τώρα πάμε στο δεύτερο βίντεο, το οποίο είναι οδηγητικό και έρχεται από τον Ιούλιο του 2020. Δεν ξέρω αν θα παρατηρήσετε κι εσείς την ίδια διαφορά που παρατήρησα εγώ από το 2019 μέχρι το 2020. Νομίζω πως ένα χρόνο μετά έχουμε ξεκινήσει ήδη τα θεωρητικά vlog και πάμε πιο βαθιά στα ζητήματα. Πάμε να το ακούσουμε. Θεωρητικό βίντεο για την αναβλητικότητα και πώς μπορούμε να την ξεπεράσουμε την αναβλητικότητα. Χαίρετε. Είπαμε να μην βρω τη μόνη, να μην είμαι στο δρόμο και θα φτιάχνω βίντεο. Ένα βίντεο αυτή τη φορά που έχει θέμα την αναβλητικότητα, η οποία στα αγγλικά λέγεται procrastination. Αγαπημένη κυρία Θέκλα, πώς είστε? Με βλέπετε πως είμαι καλά, μέσα στην τρέλα, με την καλή έννοια. Παρακολουθώ σχεδόν καθημερινά τα βίντεο τα οποία με μαθαίνουν και με βοηθούν να έχω κατανόηση. Χαίρομαι, αγαπημένη. Είχα μια ιδέα για βίντεο σχετικά με το procrastination.
αναβλητικότητα, ονομάζεται στα ελληνικά. Πώς εκδηλώνεται και ποια είναι τα βαθύτερα αίτια του. Γιατί το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας. Σας φιλώ και σας εύχομαι να έχετε όλα τα καλά. Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου, κουκλάρα μου, και θα προσπαθήσω να έχω όλα τα καλά. Γιατί αν δεν προσπαθήσουμε, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε τα μισά καλά, ούτε όλα τα καλά. Κανένα καλό δεν μπορούμε να έχουμε αν δεν προσπαθήσουμε. Κατά την άποψή μου, βέβαια, γιατί αυτή προτάζει. Λοιπόν, τι είναι η αναβλητικότητα? Η αναβλητικότητα είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος αναβάλει να κάνει πράγματα, αμελεί να κάνει πράγματα, βάζει, μεταθέτει για επόμενη ημερομηνία, για επόμενη ώρα να κάνει κάτι που μπορεί να κάνει τώρα. Δηλαδή ο αναβλητικός άνθρωπος έχει ως μότο, αφού μπορώ να το κάνω μετά, γιατί να το κάνω τώρα. Η αναβλητικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό αρκετών ανθρώπων, το οποίο κατά τη γνώμη μου, επειδή τη γνώμη μου ρωτάτε, ξαναλέω, επίτηδες δεν διάβασα κάτι πρωτού κάνω αυτό το βίντεο. Πολλές φορές άμα με ρωτάτε για κάποιο θέμα θα καθίσω να διαβάσω βιβλιογραφία. Αυτή τη φορά όμως δεν διάβασα, γιατί ήθελα να μιλήσω καθαρά με βάση την κλινική μου πείρα και την προσωπική μου πείρα και να πω εκείνα που έχω παρατηρήσει εγώ ως ψυχολόγος και στους άλλους ανθρώπους αλλά και στον εαυτό μου. Τα οποία μπορεί να συμφωνούν και με τις επικρατούσες απόψεις, μπορεί και όχι. Εντάξει, γι' αυτό τονίζω ξανά και ξανά ότι πρόκειται περί προσωπικών απόψεων. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, η αναβλητικότητα έχει άμεσο συσχετισμό με τη συναισθηματική κατάσταση ενός ανθρώπου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καλή σχέση με τον εαυτό του, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αισιοδοξία, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, ένας άνθρωπος που καταταλαιπωρείται από άγχος, αμφιβολίες για τον εαυτό του, έλλειψη νοήματος ζωής, ίσως ακόμη και κατάθλιψη, είναι πάρα πολύ φυσικό να αναβάλει τη δράση. Δηλαδή, αναβλητικός είναι κάποιος ο οποίος ξέρει ότι πρέπει να κάνει κάτι, έχει αναλάβει να κάνει κάτι, πρέπει να κάνει κάποιες δουλειές μέσα στο σπίτι που είναι δική του δουλειά, η δική της δουλειά που τις έχει αναβάλει, πρέπει να κάνει τα μαθήματα του ένας φοιτητής για το πανεπιστήμιο, να διαβάσει, να κάνει την εργασία του ή να διαβάσει ένας μαθητής για το σχολείο, και ενώ γνωρίζει ότι είναι σε μια φάση που πρέπει να τα κάνει και είναι δική του δουλειά να τα κάνει, αναβάλει, λέει θα το κάνω μετά, δεν το κάνω τώρα, θα το κάνω μετά. Η αναβλητικότητα είναι πολύ συνηθισμένη στους εφήβους και στα παιδιά. Και στα νεαρά παιδιά. Η αναβλητικότητα, η οποία έχει να κάνει με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις. Μπορεί να σχολάσει το παιδί από το σχολείο, του πει: καθίσει να κάνει τα μαθήματά σου, πει: όχι, θα φάω και μετά, θα παίξω και μετά, θα κάνω το άλλο και μετά. Είναι αναμενόμενη και φυσιολογική αυτή η αναβλητικότητα να παρατηρηθεί σε νεαρά παιδιά, σε παιδιά τα οποία έχουν άλλες έγνοιες στο μυαλό τους, θέλουν να παίξουν, θέλουν να χορέψουν, δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο για τους νέους ανθρώπους. Γιατί η παιδική ηλικία και η εφηβική ηλικία είναι ηλικίες που κατά κρίβεια θα έπρεπε να χαίρονται τα παιδιά και οι έφηβοι αντί να έχουν υποχρεώσεις. Εγώ πάρα πολλές φορές λυπάμαι τα παιδιά που πάνε σχολείο, που πάνε ιδιαίτερα, που έχουν συγκεκριμένα μαθήματα να κάνουν, που έχουν συγκεκριμένο όγκο εργασίας, που ταλαιπωρούνται κλπ. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι όταν η αναβλητικότητα παρατηρείται σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ενήλικας, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τις οποίες έχει αναλάβει μέσα από τη ζωή. Για παράδειγμα, έχω αρχίσει να εργάζομαι κάπου, άρα αναλαμβάνω τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η περιγραφή της εργασίας μου, my job description. Ένας άνθρωπος ο οποίος για παράδειγμα έχει αναλάβει μία υποχρέωση, μία δέσμευση του στυλ, έχει δημιουργήσει μία ερωτική σχέση, έχει κάνει ένα γάμο ή οτιδήποτε και υπάρχουν συναφείς υποχρεώσεις μέσα από αυτό τις οποίες αμελεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος για παράδειγμα αμελεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του, αμελεί να κάνει πράγματα τα οποία έχει αναλάβει να κάνει. Κακή διάθεση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη νοήματος. Αυτή η έλλειψη νοήματος στη ζωή είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή,
είναι μια υπαρξιακή θεώρηση της ζωής. Ρωτάμε τον εαυτό μας γιατί ζω, γιατί εργάζομαι, γιατί υπάρχω, ποιος είναι ο σκοπός μου σε αυτή τη ζωή. Πώς μπορώ να... για ποιο λόγο κάνω όλα αυτά που κάνω. Αν δεν βρίσκεις νόημα στη ζωή σου και αν δεν βρίσκεις νόημα στο να αναλάβεις τις υποχρεώσεις που έχεις, δεν θα έχεις και το ανάλογο κίνητρο για να κάνεις αυτές τις υποχρεώσεις. Επίσης, αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις κατάθλιψη ή κάποια άλλη διαταραχή συναισθήματος, όπως είναι και μια αχώδης διαταραχή, το συναίσθημα σου είναι τόσο συγκεχημένο, είναι τόσο αποτρεπτικό από το να είσαι αποτελεσματικός. Το αντίθετο του αναβλητικού είναι ο αποτελεσματικός άνθρωπος, αυτός ο οποίος ξυπνάει το πρωί και λέει σήμερα είναι τη τάδε μέρα, έχω τα αυτά τα πράγματα να κάνω, προγραμματίζω τη μέρα μου έτσι ώστε να κάνω αυτά τα πράγματα που έχω να κάνω. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος προχωρά στο να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του εγκαίρως, ο άνθρωπος ο οποίος είναι προγραμματισμένος και ο οποίος έχει πάρει τα μαθήματα που διδάσκει ο Σκοτ Πεκ στο βιβλίο του «Ο δρόμος ο λιγότερος ταξιδεμένος» και εφαρμόζει στη ζωή του την αρχή της καθυστερημένης ευχαρίστησης. Η αρχή της καθυστερημένης ευχαρίστησης σημαίνει πρώτα θα παίξω, πρώτα θα διαβάσω, πρώτα θα κάνω τις δουλειές μου και μετά θα χαρώ και μετά θα διασκεδάσω. Δηλαδή, για όσους δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος», «The Road Less Traveled», του ψυχίατρου του Σκοτ Πεκ του Αμερικανού, σας συστήνω να το διαβάσετε στην εισαγωγή, στο πρώτο κεφάλαιο, αν δεν κάνω λάθος, ή στην εισαγωγή, νομίζω στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρεται με μεγάλη λεπτομέρεια στην αρχή της καθυστερημένης ευχαρίστησης, που θεωρεί ότι είναι μια αρχή η οποία είναι, βοηθάει τον πολιτισμό να χτιστεί και είναι και μια είσοδο στην πνευματικότητα. Δηλαδή ο καθένας από εμάς, καθημερινώς, να πει «έχω να κάνω αυτά τα 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 πράγματα, πόσα πράγματα έχει να κάνει ο καθένας». Θα κάνω πρώτα τις υποχρεώσεις μου και μετά θα έχω ελεύθερο χρόνο για να χαλαρώσω, για να ψυχαγωγηθώ, για να καθίσω να δω τηλεόραση ή για να χαζέψω στον υπολογιστή κάτι ή οτιδήποτε. Παλιότερα, όταν ήμουν νεότερη, περνούσα από διάφορες φάσεις αναβλητικότητας. Μπορεί ίσως να σας φανεί παράξενο, γιατί όσοι είστε εδώ στο κανάλι γνωρίζετε, ειδικά τον τελευταίο καιρό, πόσο προγραμματισμένη είμαι στα πράγματα που κάνω, πόσο παραγωγική και ότι άμα πω θα κάνω ένα βίντεο την τάδε ώρα θα το κάνω, άμα πω θα κάνω κάτι συγκεκριμένο θα το κάνω, αλλά υπήρξαν περίοδοι στη ζωή μου παλαιότερα που ήμουν και εγώ αναβλητική. Άρα γνωρίζω και από προσωπική πείρα το τι σημαίνει είμαι σε μια συνθήκη ψυχολογική, συναισθηματική που δεν είναι καλή, δεν νιώθω καλά, νιώθω κουρασμένος και ψυχικά και σωματικά, νιώθω ότι δεν έχει νόημα αυτό που κάνω, είμαι πολύ βαρύς για να ενεργοποιηθώ και να αναλάβω τις ευθύνες μου, τις υποχρεώσεις μου ή να κάνω τα πράγματα τα οποία θέλω να κάνω. Αναλογιζόμενοι τώρα εκείνες τις περιόδους της ζωής μου, συνειδητοποιώ ότι είχα μια λανθάνουσα κατάθλιψη, αδιάγνωστη, η οποία συνδυασμένη μαζί με κάποιες τραυματικές εμπειρίες, κάποια πράγματα που με είχαν στεναχωρέσει πάρα πολύ, όπως για παράδειγμα η απώλεια της ξαδέρφης μου το 2006, η απώλεια κάποιων ανθρώπων πολύ σημαντικών από τη ζωή μου, που το έπαιζα πολύ θαραλέα και πολύ δυνατή, ότι δεν με νοιάζει, δεν με πειράζει, δεν με κάνει και τελικά με είχε πειράξει, με καθήλωσαν τρόπον την ασυναισθηματικά και ψυχικά, ώστε να λειτουργώ για τα απολύτως απαραίτητα, δηλαδή να κάνω τα πράγματα τα οποία δεν τα έκανα, δεν θα μπορούσα να λειτουργήσει το σπιτικό. Γράφω και στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» για εκείνη τη φάση που είχα πάθει και τις κρίσεις πανικού μετά. Και δεν έκανα τα πράγματα τα οποία θα μπορούσα να κάνω για να βελτιώσω τη ζωή μου, να εξελίξω τον εαυτό μου, να δημιουργήσω. Η θεραπεία της κατάθλιψης έπαιξε καθοριστικό ρόλο, μιλάω για την προσωπική μου πείρα τώρα. Όταν πήρα θεραπεία για την κατάθλιψη και αντικαταθλιπτικά και ψυχοθεραπεία ταυτόχρονα, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να καταπολεμήσω την αναβλητικότητα. Την οποία τώρα όταν τη σκέφτομαι την αναβλητικότητα, όταν σκέφτομαι τις περιόδους που είχα αναβλητικότητα, σκέφτομαι κιόλας ότι ήμουνα αυτοκαταστροφική. Δηλαδή ότι ενώ είχα στα χέρια μου δυνάμεις που μπορούσα να τις χρησιμοποιήσω προς όφελος μου και εμένα και των παιδιών μου και γενικότερα να καλυτερεύσω και τη δική μου τη ζωή και άλλων ανθρώπων,
ήμουνα καθυλωμένη σε μια αρνητικότητα στην οποία έδινα πάρα πολύ αξία, έχανα το νόημα της ζωής και είχα καταλήξει να είμαι με αυτόν τον τρόπο που περιγράφω, στην ουσία αυτοκαταστροφική. Λοιπόν, εάν παρατηρείτε τον εαυτό σας ότι έχετε τέτοια συμπτώματα αναβλητικότητας, αν παρατηρείτε ότι αφήνετε για αύριο τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε σήμερα, αφήνετε για μεθαύριο τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε αύριο και το καθεξής, ψυχοψαχτείτε λίγο. Καλό θα σας κάνει να δείτε κάποιο ψυχολόγο από κοντά και να ρωτήσετε μήπως έχω κάτι, μήπως έχω κατάθλιψη, μήπως έχω κάποιες εσωτερικές συγκρούσεις, ενδοψυχικές συγκρούσεις οι οποίες με αποτρέπουν από το να προχωρήσω. Δηλαδή οτιδήποτε μας ακινητοποιεί, οτιδήποτε μας κρατάει καθυλωμένους σε μια κατάσταση, μπορεί να υποδηλεί και μια άλλη την ενδοψυχική σύγκρουση, που όπως είχαμε πει και στο βίντεο μαζί με τη Βίκη τη Χριστοπούλου, αυτό το πράγμα μπορεί να είναι ο τρόπος που έχει βρει η ψυχή, το σύμπτωμα δηλαδή αυτό της καθήλωσης, της συναισθηματικής καθήλωσης, μπορεί να είναι ο τρόπος που έχει βρει η ψυχή ή το εγώ για να ισορροπήσει τις συγκρούσεις τις ενδοψυχικές. Όμως, οι συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας οπωσδήποτε μας βοηθάνε προσωρινά και αν δεν κάνουμε ψυχοθεραπεία ούτως ώστε να ανακαλύψουμε τους ενδοψυχικούς, αυτούς τους συμβαστικούς μηχανισμούς άμυνας και να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας για να επιλύσουμε το πρόβλημα με υγιείς μηχανισμούς άμυνας, τότε μένουμε καθυλωμένοι σε μια συνθήκη στην οποία στην ουσία υπολειτουργούμε. Και είναι κρίμα τόσα πολλά χαρίσματα που έχουμε όλοι μας, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε πολλά χαρίσματα, τόσες πολλές δυνατότητες που έχουμε όλοι μας να τις απεμπολούμε, να τις πετάμε προκειμένου να γινόμαστε, υπηρέτες μιας μιζέριας, να γινόμαστε μίζεροι στην ουσία. Και αν με ακούτε άνθρωποι που υπάσχετε από κατάθλιψη, υποφέρετε από κατάθλιψη, κάντε θεραπεία δεν κάνετε, ή αν κάνετε θεραπεία και δεν βλέπετε αποτελέσματα, ξαναμιλήστε με τον ψυχίατρο σας, ξαναμιλήστε με τον ψυχολόγο σας, να πειραματιστείτε, πειραματιστούν οι γιατροί σας, ενώ να, ίσως να αλλάξουν τη δόση, ο ψυχίατρος ίσως να δοκιμάσει μια διαφορετική ψυχοθεραπευτή και αντιμετώπιση ο ψυχοθεραπευτής, ώστε να το ξεπεράσετε αυτό το πράγμα. Και χρειάζεται οπωσδήποτε και η δικιά σας η θέληση του να πεις θα βγω από αυτή το τέλμα, θα βγω από αυτή τη μιζέρια, θα βγω από αυτή την κατάσταση που είμαι κολλημένος ή κολλημένη στα ίδια και στα ίδια. Η αναβλητικότητα μπορεί να έχει πολύ βαθύτερα αίτια, δηλαδή από το απλώς βαρέθηκα αυτή τη στιγμή να κάνω κάτι ή άσε βρε παιδί μου το κάνω και μετά. Μπορεί να έχει να κάνει με κατάθλιψη και μπορεί να έχει να κάνει και με αίσθηση υπαρξιακού νοήματος, δηλαδή ο άνθρωπος να βρίσκεται σε μια κατάσταση απελπισίας, να μην βρίσκει νόημα στη ζωή του. Εγώ θεωρώ ότι αν κάποιος έχει θέμα αναβλητικότητας σοβαρό, πρέπει να δει ψυχολόγο. Τώρα, για πρακτικές συμβουλές για ανθρώπους οι οποίοι είναι ψυχοψαγμένοι, γνωρίζουν πάνω κάτω τα θέματά τους, κάνουν τις θεραπείες τους, αλλά θα ήθελαν να γίνουν λιγότερο αναβλητικοί, είναι οι ακόλουθοι. Προγραμματίστε τις εργασίες σας. Προγραμματίστε τις. Να έχετε ένα τετράδιο, είτε σημειώσεις στο κινητό σας, ό,τι βολεύει τον καθένα, ή ένα μικρό πινακάκι, στο οποίο να γράφετε τις δουλειές που έχετε να κάνετε. Εγώ χρησιμοποιώ τις σημειώσεις στο κινητό μου, φτιάχνω λίστες και τικάρω αυτά που τελειώνω. Και νιώθω μεγάλη ευχαρίστηση κάθε φορά που φεύγουν πράγματα από τη λίστα. Βάρτε στόχους οι οποίοι να είναι ρεαλιστικοί. Μην βάζετε στόχους σήμερα θα κάνω 1500 πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα μόνο 7 πράγματα μπορείς να κάνεις. Να βάλεις στόχους να κάνεις 7 πράγματα, τόσο όσα μπορείς να κάνεις. Βάζουμε ρεαλιστικούς στόχους, βάζουμε σύντομους στόχους, ούτως ώστε κάθε φορά που τους πετυχαίνουμε τους στόχους μας να νιώθουμε καλύτερα και να νιώθουμε ευχαριστημένοι και να νιώθουμε ικανοποίηση και να έχουμε θετική κινητοποίηση ώστε να προχωρήσουμε και προγραμματίζουμε τη μέρα μας έτσι ώστε να κοιμόμαστε καλά, να ξεκουραζόμαστε καλά το βράδυ, να ξυπνούμε φρέσκοι το πρωί και να έχουμε συγκεκριμένη ορισμένη ώρα που θα κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να μην τα κάνει. Δηλαδή να μην δίνουμε εύκολα συγχωροχάρτη στον εαυτό μας, να λέμε δεν πειράζει, μπορεί να λίγο νιώθω κουρασμένος, μπορεί να βαριέμαι, μπορεί να μην έχω πολύ όρεξη, δεν πειράζει, θα το κάνω και μετά θα κοιμηθώ και μετά θα ξεκουραστώ και μετά θα συνεχίσω. Μην αναβάλλετε για αύριο πράγματα που μπορείτε να κάνετε σήμερα, ούτε για μεθαύριο πράγματα που μπορείτε να κάνετε σήμερα πάλι.
Το σήμερα γνωρίζουμε σίγουρα πως το έχουμε. Το αύριο δεν ξέρουμε αν θα έρθει, ούτε το μεθαύριο, ούτε το αντιμεθαύριο. Η συμβουλή μου είναι αυτή, έτσι πρακτικά, δηλαδή το να προγραμματίζεις τη μέρα σου και να βάζεις και χρόνο για ξεκούραση, όχι μόνο χρόνο για κούραση. Δηλαδή θα βάλεις κάποια καθήκοντα που θα κάνεις, κάποιες υποχρεώσεις που θα κάνεις, κάποιες δουλειές, αλλά να βάλεις μετά ότι θα έχω και τουλάχιστον 3-4 ώρες ξεκούρασης και χαλάρωσης. Γιατί να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, να είμαστε συνέχεια διεκπεραιωτικοί, να κάνουμε συνέχεια πράγματα, να είμαστε συνέχεια επιτυχημένοι στις προσπάθειες που κάνουμε και όμως τον εαυτό μας να μην τον προστατεύουμε από την υπερκόπωση, να μην ψάχνουμε, να μην μετρούμε τις δυνάμεις μας και να φτάσουμε σε σημείο εξάντλησης. Ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται τουλάχιστον 7,5 με 8 ώρες ύπνο τη μέρα. Και το 8ωρο που έλεγαν, που ζητούσαν αυτό που γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά, 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ύπνος και 8 ώρες ψυχαγωγία, είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο. Ας μην φορτώνουμε τον εαυτό μας με περισσότερα πράγματα από όσα μπορούμε να κάνουμε και να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας και για ψυχαγωγία και για χαλάρωση και για ξεκούραση και η ζωή μας θα βελτιωθεί πάρα πολύ αν αποκτήσουμε και εμείς οι ίδιοι εμπιστοσύνη στον εαυτό μας ότι άμα βάλω κάποιο στόχο θα τον επιτύχω. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή, να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και να νιώθουμε. Νιώθω πάρα πολύ καλά γιατί έχω αποφασίσει να κάνω το Α, το Β, το Γ και το Δ. Και επειδή έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου πως θα το κάνει, επειδή και την προηγούμενη φορά είχα κάνει το 1, το 2, το 3, το 4, την άλλη φορά είχα κάνει το 8, το 9, το 10 και τα είπα και τα έκανα. Έτσι νιώθω καλά με τον εαυτό μου, νιώθω αυτοπεποίθηση, ανεβαίνει η αυτοεκτίμησή μου, κάνω τα καθήκοντά μου και μετά μπορώ να απολαύσω τους καρπούς στον κόπο μου. Είναι στάση ζωής κιόλας. Είναι και θέμα φιλοσοφίας ζωής. Πώς θες να ζεις τη ζωή σου? Θες να ζεις τη ζωή σου σαν κάποιος ο οποίος κλαίει και κλαίγεται όλη μέρα γιατί δεν έχει χρόνο να ξεκουραστεί και είναι πολύ ταλαιπωρημένος και είναι πολύ κουρασμένος και μπορεί να φάει και 3 ώρες να κλαίγεται? Ή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σταματάς το κλαψούρισμα, κάνεις τις δουλειές σου και μετά χαλαρώνεις και μετά ξεκουράζεσαι? Ξαναλέω, στις περιπτώσεις που υπάρχει κατάθλιψη, που υπάρχει αχώδης διαταραχή, κάνουμε θεραπεία. Δεν μένουμε στο κομμάτι κάνε λίστα και πάρε απόφαση να κάνεις τις δουλειές σου και εφάρμοσε την αρχή της καθυστερημένης ευχαρίστησης. Πολλές φορές η αναβλητικότητα και η βαρεμάρα μπορεί να είναι και καλυμμένα συμπτώματα κατάθλιψης. Γι' αυτό ψυχοψαχνόμαστε και αν έχουμε παιδιά που είναι φοιτητές, που είναι μαθητές, οι οποίοι παρουσιάζουν πολλή αναβλητικότητα, πολύ βαρεμάρα, καλό είναι να πάνε να δουν και κάποιο ψυχολόγο, να γίνει κάποιο ψυχολογικό τεστ, να γίνει κάποια ψυχολογική εκτίμηση αν υπάρχει κάτι ή όχι. Γιατί πολλές φορές αφήνουμε συμπτώματα τα οποία είναι ανησυχητικά για ψυχικές διαταραχές όπως κατάθλιψη και αχώδεις διαταραχές και γενικώς διαταραχές συναισθήματος, τα αφήνουμε να φύγουν βαφτίζοντας τα απλώς, α είναι τεμπέλης, α είναι βαρύς, α είναι αναβλητικός και δεν βλέπουμε την πραγματικότητα, το παιδί μας κάτι έχει και γι' αυτό το λόγο λειτουργεί έτσι. Την αγάπη μου να έχετε, καλή υπομονή σε όσους δυσκολεύεστε να βάλετε τον εαυτό σας σε ένα πρόγραμμα. Σας το λέω εξ ιδίας πείρας, ότι είναι πολύ μεγάλη η ικανοποίηση την ώρα εκείνη της μέρας που τελειώνεις τις δουλειές σου και αρχίζεις πλέον να απολαμβάνεις τους κόπους των έργων σου. Είναι υπέροχη η ώρα εκείνη, την οποία είναι ώρα για να παίξεις, είναι ώρα για να φας παγωτό, μεταφορικά, είναι ώρα για να χαλαρώσεις, είναι ώρα για να πας πεπάτημα. Εγώ εκείνη την ώρα νιώθω πολύ χαρούμενη. Είναι πολύ όμορφη η ώρα εκείνη που έχεις τελειώσει από τις υποχρεώσεις σου και ξεκουράζεσαι. Αλλά για να την έχεις αυτή την ωραία ώρα, πρέπει να τελειώσεις τις υποχρεώσεις σου πρώτα. Άρα, ας μην αναβάλουμε για αύριο αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Την αγάπη μου. Σας φιλώ. Γεια! Αυτό το βίντεο από τον Αύγουστο του 2020 σας άρεσε τόσο πολύ και το σχολιάσατε τόσο πολύ στα σχόλια όσοι ήσασταν τότε στο κανάλι, γιατί ξέρω ότι σήμερα παρακολουθούν και άνθρωποι που έμαθαν το κανάλι μας εκ των υστέρων, ώστε τα σχόλια από εκείνο το δεύτερο βίντεο έγιναν αφορμή για να γίνει το επόμενο βίντεο, το οποίο έχει τίτλο «Αναβλητικότητα και φόβος αποτυχίας» και ανέβηκε για πρώτη φορά στις 27 Αυγούστου του 2020. Για πάμε να το δούμε και αυτό. Ως συνέχεια στο vlog που σας άρεσε τόσο πολύ με τίτλο «Αναβλητικότητα», έρχεται το επόμενο, το οποίο έχει τον τίτλο «Αναβλητικότητα και φόβος αποτυχίας».
που αφορμή για να κάνω αυτό το vlog ήταν τα σχόλια σας κάτω από το βίντεο. Διαβάζω το πρώτο σχόλιο. Η αναβλητικότητα δεν είναι πάντοτε παράγωγο της τεμπελιάς. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η πεποίθηση ότι θα αποτύχουμε σε κάτι πριν καν το προσπαθήσουμε και ο φόβος πως όλες οι προσπάθειες μας θα καταλήξουν στον κάδο των σκουπιδιών μας καθιστά αδύνατους να οργανώσουμε τη μέρα μας με ένα σωστό και συναισθηματικά πιο υγιές τρόπο. Η αναβλητικότητα βρίσκεται στη ζωή μου πολύ έντονα, λέει η φίλη, τα τελευταία χρόνια. Περνάω τον περισσότερο χρόνο νιώθοντας τύψεις για αυτά που δεν έκανα. Άπραγη με το τέλος της μέρας, με κυριεύει το άγχος. Δίνω κουράγιο στον εαυτό μου λέγοντας πως αύριο θα είμαι πιο αποδοτική, αλλά δυστυχώς είναι ένας φαύλος κύκλος. Κυρία Θέκλε, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε πιο λεπτομερώς την άποψή σας για τη σχέση αναβλητικότητας και φόβου αποτυχίας. Και το δεύτερο σχόλιο, πολύ σημαντικό το σημερινό vlog, ευχαριστούμε. Εγώ νιώθω, λέει η άλλη φίλη, ότι η πηγή της αναβλητικότητας μου είναι ο φόβος της αποτυχίας. Γεμίζω τη μέρα μου με πολλές άλλες εκκρεμότητες για να αποφύγω να κάνω κάτι και να δικαιολογώ εγώ ίδια στον εαυτό μου στο τέλος της μέρας ότι απλώς δεν πρόλαβα να το κάνω. Ενώ ξέρω μέσα μου ότι στην πραγματικότητα απλώς διστάζω. Θα μπορούσατε να κάνετε ένα δεύτερο βίντεο σε συνέχεια αυτού για το πώς να κατανικήσουμε τη φοβία μέσα μας και ειδού το δεύτερο βίντεο. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα λοιπόν. Αναβλητικότητα η οποία έχει ως αίτιο το φόβο της αποτυχίας ή ως αιτία. Λοιπόν, νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς που παρακολουθούμε αυτά τα βίντεο, ελπίζω όχι οι νεότεροι, οι μεγαλύτεροι όπως είμαι εγώ, ξέρω εγώ πάνω από τα 30, πάνω από τα 40, να μπορούμε να ταυτιστούμε με τα παιδιά εκείνα που μεγάλωσαν υπό το άγρυπνο, επικριτικό και δύσπιστο βλέμμα των γονέων τους. Δεν μας κοιτούσαν με ένα βλέμμα του στυλ, τώρα να δούμε αν θα τα καταφέρεις. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος πως θα τα καταφέρεις. Ή μας έλεγαν κιόλας, πάλι χάλια θα τα κάνεις. Δεν έγραψες καλά ή πάλι δεν έκανες καλά ή τι θα πας να κάνεις τώρα, και θα βγεις έξω και αν κρυώσεις, θα παίξεις αυτό το παιχνίδι και αν χτυπήσεις. Νομίζω ότι ο παραδοσιακός τρόπος ανατροφής στις κοινωνίες μας, όπως την ελληνική, ελλαδική και κυπριακή κοινωνία, μας έχει μεγαλώσει έχοντας δυσπιστία ως προς τον εαυτό μας, έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον εαυτό μας και να φοβόμαστε την αποτυχία. Και γιατί η αποτυχία έχει χρωματιστεί με μελανά χρώματα σε εμάς μεγαλώνοντας. Είτε μας αρέσει είτε όχι, έχουμε μεγαλώσει μέσα σε οικογένειες οι οποίες προήγαν την ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στα αδέρφια, οι οποίες συνέκριναν τα παιδιά τους με τα παιδιά των αλλωνών, γιατί να μην είσαστε κι εσείς όπως τα παιδιά της Μαρούλας, γιατί να μην είσαστε κι εσείς όπως τα παιδιά του Ανδρέα, γιατί να μην είσαστε έτσι, ή με γονείς οι οποίοι μας τόνιζαν πόσο σημαντικό πράγμα είναι να επιτυχάνουμε. Ακόμη και σχόλια του στυλ αυτός είναι αποτυχημένος. Ή αυτός είναι καταϊσεμένος, όπως λένε στην Κυπριακή διάλεκτο. Καταϊσεμένος σημαίνει ένας που έχει αφήσει τη ζωή του να πάει στράφη. Τέτοιου είδους σχόλια μπροστά στα παιδιά δημιουργούν στα παιδιά τρομερό φόβο της αποτυχίας. Και τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν και γίνονται ενήλικες, οι οποίοι ενώ θέλουν να κάνουν πράγματα, ενώ επιθυμούν να επιτύχουν τους στόχους τους, φοβούνται να δοκιμάσουν, γιατί φοβούνται πως μπορεί να αποτύχουν. Και η αποτυχία στο μυαλό τους φαντάζει ως κάτι το πολύ άσχημο και το πολύ τραγικό. Στην πραγματικότητα όμως, η αποτυχία είναι μέρος του παιχνιδιού. It's part of the deal, it's part of the game. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να προσπαθεί να εξελιχθεί, να προσπαθεί να γίνει καλύτερος, να προσπαθεί να προχωρήσει στη ζωή του χωρίς να αποτύχει. Είναι απόλυτο ότι όλοι μας κάποια στιγμή ή κάποιες στιγμές, κάποια φορά ή κάποιες φορές θα αποτύχουμε. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αποτυγχάνουν είναι αυτοί που δεν δοκιμάζουν ποτέ. Αν δεν δοκιμάζεις να κάνεις κάτι, δεν θα αποτύχεις. Δεν διατρέχεις τον κίνδυνο να αποτύχεις επειδή δεν έχεις δοκιμάσει. Πώς μπορούμε να κατανικήσουμε το φόβο της αποτυχίας? Η γνώμη μου είναι ότι προέρχεται από την διαπαιδαγώγησή μας, από την αφήγηση της κοινωνίας ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να επιτυχάνουμε πάντα και ότι είναι εφικτό ένας άνθρωπος να είναι πάντα επιτυχημένος, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι ανέφικτο και είναι ανεδαφικό. Και αυτή η κοινωνική πεποίθηση, αυτό το κοινωνικό στερεότυπο δεν είναι ρεαλιστικό.
Εάν οι άνθρωποι δεν δοκίμαζαν και δεν χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο λάθους και δοκιμής, trial and error, δοκιμής και λάθος είναι η σωστή μετάφραση, trial and error, δηλαδή δοκιμάζω να κάνω κάτι και αν πετύχει το ξανακάνω, αν δεν πετύχει δεν το ξανακάνω και δοκιμάζω κάτι καινούργιο μέχρι να βγάλω αποτέλεσμα. Έτσι έχει εξελιχθεί η επιστήμη. Έτσι έχει εξελιχθεί ο πολιτισμός. Έτσι έχουν εξελιχθεί οι τέχνες. Έτσι έχει εξελιχθεί ο άνθρωπος. Από ανθρώπους που είχαν το θάρρος να δοκιμάζουν, έμπαναν σε κίνδυνο να αποτυχάνουν προκειμένου να μάθουν και προκειμένου να προχωρήσουν. Πώς μπορούμε να κατανικήσουμε αυτό το φόβο της αποτυχίας? Πρώτα απ' όλα με το να ελαχιστοποιήσουμε στο μυαλό μας τη σημασία της αποτυχίας. Την έχουμε ζωγραφισμένη μέσα στο μυαλό μας την αποτυχία ως κάτι το εξαιρετικά τραγικό. Ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος, πολύ σοβαρό θέμα να αποτύχουμε. Είναι τραγικό να αποτύχεις. Είναι τραγικό να δώσεις εξετάσεις και να μην περάσεις με την πρώτη. Είναι τραγικό να κάνεις ένα γάμο και να χωρίσεις. Είναι τραγικό να ξεκινήσεις μια επιχείρηση και αυτή η επιχείρηση να μην πάει καλά και να πρέπει να κλείσεις αυτή την επιχείρηση. Είναι τραγικό να δοκιμάσεις μια καινούργια πορεία στη ζωή σου και να μην πάει καλά. Είναι τραγικό. Δεν είναι τραγικό. Πραγματικά δεν είναι τραγικό. Για τους ανθρώπους που τολμούν να δοκιμάζουν και τολμούν να τσαλακώνονται, αυτές οι αποτυχίες αποτελούν τα μεγαλύτερα μαθήματα. Σοβαρά το λέω. Χωρίς να σημαίνει ότι εκ των υστέρων έρχεσαι και λες, αχ τι ωραία, πάω να κάνω ξανά το ίδιο λάθος. Όχι, δεν θα κάνουμε ξανά το ίδιο λάθος, θα κάνουμε άλλα λάθη. Θα κάνουμε άλλες δοκιμές, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν λαθασμένες ή μπορεί να αποδειχθούν και ορθές και έτσι θα προχωρήσουμε. Επειδή δεν θέλω να μιλάω για άλλους, γιατί γνωρίζω τις ιστορίες πολλών ανθρώπων οι οποίοι είχαν και έχουν το θάρρος να δοκιμάζουν και έχουν το θάρρος να ρισκάρουν να αποτύχουν για να εξελίσσουν στη ζωή τους, θα σας πω για μερικές δικές μου εντός εισαγωγικών αποτυχίες ή και εκτός εισαγωγικών αποτυχίες, οι οποίες όμως μακροπρόθεσμα μου έχουν δώσει πολύ μεγάλο όφελος. Η πρώτη αποτυχία που έχω κάνει, η πρώτη δοκιμή που έχω κάνει, η οποία έχει καταλήξει σε αποτυχία, είναι η επιλογή που έκανα, με όποιον τρόπο την έκανα. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» ή το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», ακόμη και το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», θα έχετε διαβάσει για το πώς κατέληξα να παντρευτώ ούσα φοιτήτρια το καλοκαίρι πριν το 4ο έτος. Πήρα εκείνη την απόφαση, η οποία εκείνη η απόφαση στην πορεία έφερε αποτυχία. Η πρώτη σοβαρή αποτυχία που έφερε ήταν ότι αν τελείωσα τις σπουδές μου, δεν μπορούσα να πάω στην Αμερική που είχα προγραμματισμένα τα μεταπτυχιακά μου, λόγω του ότι το παιδί μου δεν ήταν Κύπριος υπήκος και δεν του έδινα βίζα. Άρα δεν έκανα μεταπτυχιακά στην Αμερική. Άρα απέτυχα. Απέτυχα στο να εξελιχθώ ακαδημαϊκά. Απέτυχα. Στο τέλος της μέρας όμως σήμερα, στα 45 μου χρόνια, αναλογίζομαι και σκέφτομαι ότι αν δεν είχα κάνει εκείνη την δοκιμή, η οποία κατέληξε στην αποτυχία των ακαδημαϊκών μου, τη συνέχιση των ακαδημαϊκών μου σπουδών. Okay? Θα μπορούσε σήμερα να ήμουνα ένας πολύ διαφορετικός άνθρωπος από ό,τι είμαι τώρα. Θα μπορούσε να ήμουνα όντως μια πετυχημένη επιστήμονας, η οποία να είμαι κλεισμένη σε κάποιο εργαστήριο και να διεξάγω πειράματα, γιατί ακόμη και οι ψυχολόγοι έχουν εργαστήρια που διεξάγουν πειράματα. Και να μην ήμουνα ο άνθρωπος που είμαι σήμερα, που νομίζω ότι μπορώ να είμαι βοηθητική σε χιλιάδες ανθρώπους που παρακολουθούν τα βίντεο. Σίγουρα δεν πάθαινα. Δεν θα μάθαινα τόσα πράγματα. Μια άλλη αποτυχία που έχω κάνει είναι το γεγονός ότι διορίστηκα στο δημόσιο και 12 Νοεμβρίου 2004 παραιτήθηκα από το δημόσιο. Από μόνιμη θέση διορισμού στο δημόσιο. Σε αρκετά υψηλή κλίμακα, ήταν κλίμακα Α8-Α10 που ήμουν διορισμένη. Γιατί διόριζαν τότε τους ψυχολόγους στη θέση του ειδικού δασκάλου. Αποφάσισα συνειδητά να απολυθώ, να παραιτηθώ. Δεν απολύθηκα, παραιτήθηκα. Να παραιτηθώ από το δημόσιο και να επιστρέψω στο να ασκώ το επάγγελμα μου ιδιωτικά, παρόλο που η μητέρα μου τουλάχιστον με είχε προειδοποιήσει ότι κάνεις ένα πολύ σοβαρό λάθος, χάνεις ένα σταθερό μισθό, χάνεις μια εξασφάλιση που θα έχεις μέχρι τα γεράματά σου, κάθε μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, θα πληρώνεσαι, θα κάνεις το καλοκαίρι 3 μήνες διακοπές, θα έχεις διακοπές στο Χριστό. Όλα αυτά τα ωφέλη που έχει ένας εκπαιδευτικός, θα πάρεις εφάπαξ μετά, θα πάρεις σύνταξη. Θα με αποτυχία δεν ήταν να παραιτηθώ από το δημόσιο. Αν δεν παραιτούμουν από το δημόσιο όμως,
δεν θα εξελισσόμουν ως άνθρωπος όπως έχω εξελιχθεί. Άλλη αποτυχία που έκανα. Το 2010 πήρα την απόφαση που ήταν παλαβή απόφαση. Εκ των υστέρων το αντιλαμβάνομαι πως ήταν παλαβή απόφαση. Πήρα την απόφαση να τα αφήσω όλα και να γίνω όχι χορεύτρια, πολιτικός. Έκλεισα τότε το γραφείο μου για λίγο καιρό και ασχολήθηκα με την προεκλογική εκστρατεία, ούτως ώστε να εκλεγώ βουλευτής κτλ. Με αποτέλεσμα την παταγώδη αποτυχία στις εκλογές και επίσης και την πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή που επέφερε αυτή μου η απόφαση. Αυτή μου η αποτυχία νομίζω ότι με έχει βοηθήσει πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία που είχα στη ζωή μου για να εξελιχθώ ως άνθρωπος. Παρόλο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ήταν πάρα πολύ οδυνηρό, έχασα παντελώς την αίσθηση του εαυτού μου, νομίζω έπεσα σε βαριά κατάθλιψη μετά από αυτό. Η προσπάθεια όμως για να βγω από εκείνο το βούρκο ήταν αυτή που με βοήθησε περισσότερο απ' όλα για να καλλιεργηθώ ως άνθρωπος. Πριν από το 2011 είχα αρκετή αλαζονία, νομίζω, παρόλο που άλλοι άνθρωποι που ζούσαν μαζί μου ή που με γνώριζαν δεν το παρατηρούσαν, εγώ γνωρίζω μέσα μου ότι είχα πολύ εγωισμό σε σχέση με σήμερα. Είχα περισσότερο εγωισμό σε σχέση με σήμερα, γιατί το να κατανικήσουμε τον άρρωστο εγωισμό μας είναι αγώνας και προσπάθεια ζωής. Ήμουνα πολύ πιο ασόβαρη όσον αφορά στα οικονομικά μου και γενικά ορίμασα πάρα πολύ μέσα από αυτή τη δοκιμασία, η οποία ήταν κολαστήριο. Η Αριστονίκη, που με γνώρισε ακριβώς εκείνη την περίοδο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολα περνούσα και επίσης την ευχαριστώ για ακόμη μια φορά δημόσια, γιατί στάθηκε δίπλα μου βράχος και με στήριξε στο να ξαναβρω τον εαυτό μου ως μια αυθεντική φίλη εκείνη την περίοδο. Οι αποτυχίες μας δεν είναι απαραίτητα τα μελανά μας σημεία. Δεν είναι απαραίτητα τα βατερλό μας που μας καταστρέφουν τη ζωή. Οι αποτυχίες μας μπορεί να είναι και τεράστιες ευκαιρίες για εξέλιξη. Και ας σκεφτούμε, ποιο είναι το νόημα της ζωής. Πάμε πίσω στις υπαρξιακές ερωτήσεις, τα υπαρξιακά ερωτήματα. Ποιο είναι το νόημα της ζωής. Γιατί ζούμε αυτή τη ζωή. Τη ζούμε για να είμαστε τέλειοι. Τη ζούμε για να κάνουμε πάντα το σωστό. Ζούμε αυτή τη ζωή για να λένε όλοι «Μπράβο, τα κατάφερε! Μπράβο, πέτυχε στην εργασία της! Μπράβο, πέτυχε στο γάμο της! Μπράβο, πέτυχε στο ένα! Μπράβο, πέτυχε στο άλλο!» Γι' αυτό ζούμε τη ζωή μας. Ή τη ζούμε για να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Και ας έρθουμε στην τελευταία αποτυχία, η οποία έχει αποτελέσει δυστυχώς και μήλον της έρηδος σε κάποια κακοήθη σχόλια που έγιναν στο διαδίκτυο. Το γεγονός ότι παντρεύτηκα το 2018 και χώρισα φέτος, 4 Μαΐου του 2020. Αυτός ο δεύτερος γάμος δεν πέτυχε. Δεν πέτυχε. Ήταν μια αποτυχία στο τέλος της μέρας. Ήταν μια αποτυχία, το στείλω ότι τελείωσε και μάλιστα τελείωσε ξαφνικά. Μπορώ σήμερα, 4 μήνες μετά, να δω ότι ήταν απαραίτητο για την ψυχή μου να περάσει μέσα από αυτή τη δοκιμή, trial and error, να αποτύχει αυτή η δοκιμή με τον τρόπο που απέτυχε και να μάθω πάρα πολλά πράγματα. Δεν μετανιώνω. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα ξανά έκανα τα ίδια λάθη. Φυσικά δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Αυτή η πρόταση είναι και έτσι λίγο, είναι απίθανη, αδύνατη. Αν γυρίσεις το χρόνο πίσω δεν θα έχεις τη γνώση που έχεις σήμερα, άρα αν γυρνούσα το χρόνο πίσω στο 2016, δεν θα γνώριζα αυτά που γνωρίζω τώρα το 2020 και θα ξαναέκανα τα πράγματα που έκανα το 2016 και θα έφτανα στο 2020 γνωρίζοντας τα πράγματα που γνωρίζω σήμερα. Η ζωή μας ολονών είναι ένας διαρκής αγώνας πνευματικής εξέλιξης, ψυχικής εξέλιξης. Είτε θα έχουμε τα κότσια να δοκιμάζουμε και να κινδυνεύουμε να αποτύχουμε, είτε θα καθόμαστε δειλοί και φοβισμένοι σε μια αγωνία, δεν θα προσπαθούμε, δεν θα δοκιμάζουμε, δεν θα αποτύχουμε, αλλά δεν θα μάθουμε, δεν θα εξελιχθούμε, δεν θα καλυτερεύσουμε ως άνθρωποι και δεν θα καλυτερεύσουμε ουσιαστικά τη ζωή μας. Ο άνθρωπος που δεν έχει αποτύχει ποτέ δεν μπορεί και δεν ξέρει να ζήσει. Θυμάμαι μία φορά
πήγαινα σε ένα ψυχολόγο, ο οποίος με είχε στείλει να πάω να δω ένα ψυχίατρο. Γιατί του έλεγα, εγώ μιλάμε τώρα πολύ παλιά, πριν πάνω 30 ετών, πριν 15 χρόνια. Και του έλεγα, νομίζω έχω κατάθλιψη, μου έλεγε, δεν πας να δεις αυτόν τον ψυχίατρο να σε διαγνώσει, να δούμε τι έχεις. Πάω στον ψυχίατρο, μιλούσα μαζί του, μίλησα, έκανα κάποιες συναντήσεις μαζί του. Παρατήρησα ότι πάρα πολλά πράγματα που του έλεγα για τη ζωή μου του φαίνονταν πάρα πολύ παράξενα. Εξαιρετικά παράξενα. Εκ των υστέρων γνωρίζω ότι είχα κατάθλιψη εκείνη την περίοδο, γιατί είχα μια λανθάνουσα κατάθλιψη, η οποία διαγνώστηκε επιτέλους στα 36 μου, όταν είχε ξεσπάσει πλήρως με γενικευμένη αχώδη διαταραχή και κομπλέ διαταραχή πανικού. Τότε ήμουνα στα σπάργανα, ήταν πρωτού εξελιχθεί, πρωτού γίνει τόσο φανερή η κατάθλιψή μου. Οπότε προσπαθούσε αυτός ο άνθρωπος να καταλάβει αν εγώ έχω κάποια διαταραχή προσωπικότητας. Μου έκανε όλα τα τεστ κλπ. Δεν βγήκε διαταραχή προσωπικότητας και μετά μου λέει: νομίζω έχεις μια αμφιθυμία, μια κυκλοθυμία, ένα τέτοιο, ένα αυτό. Και μου έδωσε μια θεραπεία η οποία δεν με βοήθησε. Την πήρα όμως εγώ, γιατί είμαι υπέρ της επιστήμης. Την πήρα εκείνη, ήταν μια θεραπεία για την κυκλοθυμία. Την πήρα, αλλά στην ουσία δεν με βοήθησε. Στην ουσία εκείνη η θεραπεία με έκανε να είμαι πάρα πολύ παθητική για ένα χρόνο που την έπαιρνα, να μην διεκδικώ καθόλου να εξελίσσω ως άνθρωπος και να μένω παγιωμένη σε μια συνθήκη, που δεν ήταν και η καλύτερη συνθήκη της ζωής μου τότε, το 2005-2006. Εκ των υστέρων, συζήτησα με τον ψυχολόγο και του λέω: δεν με έχει καταλάβει αυτός. Δεν με έχει καταλάβει αυτός. Δεν κατάλαβε αυτά που του είπα. Του λέω: τι ζωή έχει αυτός. Δεν ήξερα ποιος είναι. Μου λέει: αυτός δεν έχει περάσει αυτό που πέρασες εσύ. Δεν έχει περάσει διαζύγιο. Δεν έχει περάσει φάση που να μην έχει καλές σχέσεις με την οικογένειά του. Του ήρθαν βολικά τα πράγματα στη ζωή. Και λέω: αν αυτός ο άνθρωπος είχε περάσει έστω τα μισά πόσα είχα περάσει εγώ, θα μπορούσε ως ψυχίατρος να καταλάβει καλύτερα ανθρώπους οι οποίοι δεν έρχονται από τον ίδιο χώρο που ερχόταν ο ίδιος. Που δεν λέω ότι είναι κακός ο χώρος που ερχόταν ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μια χαρά έκανε τη δουλειά του. Μου έκανε τα τεστ, βγήκαν τα αποτελέσματα, ότι δεν ήμουν διαταραγμένη, διαγνώστηκε ότι δεν είχα κάποια διαταραχή προσωπικότητας, είδε μόνο μία δυσθυμία. Δεν τον κακίζω που δεν είδε την κατάθλιψη, γιατί ακόμα δεν ήταν πλήρως ανεπτυγμένη η κατάθλιψη και λόγω του ότι έχω ένα φύση αισιόδοξο χαρακτήρα και έχω έτσι μια ενεργητικότητα έντονη, μασκαρευόντουσαν τα συμπτώματα της κατάθλιψης και γι' αυτό χρειάστηκε να περάσει τόσος πολύς χρόνος για να διαγνωστώ. Έπρεπε να με καθυλώσει η κατάθλιψη για να διαγνωστώ. Όμως εκ των υστέρων σκεφτόμουν, ως ψυχολόγος, εγώ προσωπικά, νομίζω ότι μέσα από τα παθήματα μου έμαθα πάρα πολλά πράγματα και μπορώ να καταλαβαίνω πολλούς ανθρώπους. Ενώ αν δεν είχα περάσει αυτά τα παθήματα, αν δεν είχα αυτές τις αποτυχίες, αν δεν είχα κάνει αυτά τα λάθη, δεν θα μπορούσα να καταλάβω ότι το 1/10 των ανθρώπων που καταλαβαίνω τώρα. Φυσικά θα μου πείτε, εμείς δεν είμαστε ψυχολόγοι και εμείς δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον εαυτό μας ως πειραματόζω, να πάθουμε εμείς για να μάθουμε. Ναι, δεν είσαστε. Αλλά αφήστε τον εαυτό σας να πάθει. Αφήστε τον εαυτό σας να δοκιμάσει. Και δείτε την αποτυχία ως μια ευκαιρία να μάθετε. Μια ευκαιρία να εξελιχθείτε. Μια ευκαιρία να μάθετε το απλούστατο ότι τι δεν σας ταιριάζει. Αν δοκιμάσω κάτι και αποτύχω, σημαίνει δεν μου ταιριάζει αυτό. Ή δεν μου βγαίνει αυτό. Ας δοκιμάσω κάτι άλλο. Ας είμαι ζωντανός. Ας εξελίσσομαι. Όταν τελειώσει η ζωή μας, που του καθενός θα τελειώσει την ώρα που θα τελειώσει. Δεν ξέρουμε θα τελειώσει. Ξέρουμε σίγουρα θα τελειώσει όμως. Γιατί δεν είμαστε αθάνατοι, είμαστε αθνητοί. Την ώρα που θα τελειώσει η ζωή σου, θες να γυρνάς πίσω και να σκέφτεσαι: «Ωχ, ήθελα το τάδε και δεν το δοκίμασα. Ήθελα το άλλο και δεν το δοκίμασα. Δεν τόλμησα να κάνω αυτή την κίνηση. Δεν τόλμησα να δοκιμάσω αυτό το πράγμα». Ή να σκέφτεσαι: «Αχ, τι ωραία, δοκίμασα και το ένα, δοκίμασα και το άλλο. Αυτό πέτυχε, αυτό δεν πέτυχε. Έζησα». Να ζήσουμε. Και θυμάμαι τώρα ένα μυθιστόρημα που έχω διαβάσει. Δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο. Ένα ελληνικό μυθιστόρημα που έχω διαβάσει πριν 15 χρόνια. Το οποίο τελειώνει με την εξής σκηνή. Λέει ένας γέρον, ο οποίος πήγε να καλογερέψει, ξέρω εγώ, στο 80 του. Να είναι, λέει, καθισμένος πάνω σε μια κονιστή καρέκλα. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τον τίτλο του μυθιστορήματος και επειδή τα περισσότερα βιβλία μου τα δωρίζω, δεν το έχω και εδώ για να το δω. Και λέει, ήταν έτσι σε μια καρέκλα κουνιστή και χαμογελούσε μόνος του.
και χαιρόταν μόνος του, γιατί λέει είχε ένα τεράστιο μπαούλο μέσα στο μυαλό του, γεμάτο αναμνήσεις, γεμάτο εμπειρίες, το οποίο λέει το άνοιγε καθώς καθόταν μόνο σε εκείνη την κουνιστή την καρέκλα και ξαναζούσε όλες αυτές τις εμπειρίες που είχε στη μνήμη του και ήταν ευτυχισμένος γιατί είχε ζήσει. Και κάπως έτσι τελειώνει το μυθιστόρημα που πεθαίνει αυτός με ένα χαμόγελο στα χείλη πάνω στην καρέκλα ενώ θυμάται αυτό που έχει ζήσει. Τι θα γίνει, θα ζήσουμε ή θα καθυλωθούμε από το φόβο μας? Όσοι έχουμε φόβο της αποτυχίας σε μεγάλο βαθμό ώστε να καθίσταται φοβία, η ψυχοθεραπεία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο το δικό μου το μοίρασμα. Επίτηδες δεν έχω μοιραστεί ιστορίες άλλων ανθρώπων, γιατί μπορεί να μην θέλουν να τις μοιραστώ δημοσίως. Όμως είναι αποδεδειγμένο στην πράξη ότι οι άνθρωποι που δοκιμάζουν, που ρισκάρουν, μπορεί μεν να αποτύχουν, αλλά επιτυχάνουν να ζουν. Εύχομαι να ζούμε. Να ζούμε μια ζωή γεμάτη. Και αν φοβάμαι σήμερα, δεν πειράζει. Αύριο μπορεί να μην φοβάμαι. Μην καταπιέσετε τον εαυτό σας να ξεπεράσετε το φόβο σας άμεσα. Βάλτε το μέσα στο μυαλό σας. Στόχος. Θα αρχίσω να καταπολεμώ το φόβο της αποτυχίας. Όσοι είστε εδώ στο κανάλι καιρό, θα θυμάστε ότι στις αρχές του 2020 είχα βάλει στόχο για το 2020 το περπάτημα. Το καθημερινό περπάτημα. Και είχα ξεκινήσει το Γενάρη δειλά-δειλά να περπατάω. Πήγα 2-3 φορές, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 φορές προσπάθησα, όμως δεν τα κατάφερνα. Απέτυχα. Τον Ιούλιο κατάφερα να ξεκινήσω το περπάτημα. Και πλέον το έχω σε καθημερινή βάση. Γιατί κατάφερα να ξεκινήσω τον Ιούλιο το περπάτημα? Γιατί έβαλα στόχο από το Γενάρη και έδωσα στον εαυτό μου το περιθώριο της αποτυχίας. Κάθε φορά που δεν τα κατάφερα, δεν έλεγα Παναγία μου, είσαι τελειάχρηστη, δεν τα κατάφερε, σταμάτα, δεν είσαι για αυτά. Έλεγα θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρω. Και τα κατάφερα. Όμως για να τα καταφέρεις πρέπει να προσπαθήσεις. Προσπαθούμε. Και δεν πειράζει αν αποτύχουμε. Παρακάτω. Δεν είναι το και το τέλος του κόσμου. Ίσως να είναι η αρχή του κόσμου, η αρχή μιας καινούριας συναρπαστικής τροφής στη ζωή μας. Σας το εύχομαι. Γεια! Πάμε τώρα να δούμε και το τελευταίο βίντεο αυτής της συλλογής βίντεο με παρόμοια θεματική. Το τελευταίο βίντεο φυσικά είναι πιο πρόσφατο. Είπαμε τα έχω βάλει με χρονολογική σειρά. Έχει ανέβει στο κανάλι μας το Μάρτιο του 2023 και ο τίτλος του είναι πολύ παραστατικός. Σταμάτα να κλαίγεσαι και ανάλαβε δράση. Ελπίζω να σας αρέσει και αυτό και να σας άρεσε έτσι όπως τα έχω διαλέξει να τα βάλω μαζί. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι θεωρητικό το σημερινό μας βίντεο, όμως θέλει να είναι ουσιαστικό και θέλει να είναι ενδυναμωτικό. Σταμάτα να κλαίγεσαι και ανάλαβε δράση. Λοιπόν. Πολύ συχνά είμαστε πολύ πρόθυμοι να αναγνωρίσουμε και να εντοπίσουμε αρνητικά χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων. Είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά το να είναι κάποιος ενοχλητικός προς εμάς, όσον αφορά στο να συμπεριφέρεται με τρόπους οι οποίοι μας δυσκολεύουν τη ζωή μας. Τι γίνεται όμως όταν είμαστε εμείς αυτοί που δυσκολεύουμε τη δική μας ζωή, Ξέρετε ότι λαμβάνω καθημερινά πολλά email και πολλά μηνύματα στα διάφορα messengers που έχω στα κοινωνικά δίκτυα. Στο Facebook, όπου έχω χωρίς υπερβολή 5 messengers, επειδή όταν είχε γίνει περισσότερος ο κόσμος που μου ζητούσε, που με έκανε έτοιμα φιλίας στο Facebook, ακόμη τότε δεν υπήρχε, δεν υπήρχαν ούτε οι επαγγελματικές σελίδες, ούτε η έννοια των ακολούθων. Έτσι είχα ανοίξει 3 προφίλ προκειμένου να κάνω φίλους όλους όσοι μου έστελαν αιτήματα φιλίας. Πλέον δεν μπορώ να κάνω κανέναν φίλο, είναι και τα 3 προφίλ γεμάτα, αλλά υπάρχουν οι ακολούθοι που μπορούν να βλέπουν τις αναρτήσεις μου και έχω και τις σελίδες. Οπότε 5 messenger εκεί, 1 messenger στο Instagram, 1 messenger στο Twitter, 1 messenger στο LinkedIn. Είναι και τα διάφορα messengers με τον τηλεφωνικό μου αριθμό, ο οποίος είναι ο ίδιος από το 1996. Να μην σας τα πολυλογώ, και το email μου.
Να μην σας τα πολυλογώ, λαμβάνω πληθώρα μηνυμάτων καθημερινώς και παίρνω την αφορμή μέσα από αυτό το βίντεο να πω ότι αν μου ξεφεύγει κάποιο μήνυμα, δώστε μου λίγη συμπάθεια και κατανόηση, γιατί είναι πάρα πολλά και επειδή πρόκειται για προσωπικά σας δεδομένα, δεν υπάρχει περίπτωση να τα δώσω να τα διαχειριστεί κάποιος άλλος, άρα τα κοιτάζω αποκλειστικά μόνη μου και γι' αυτό κάποια μου ξεφεύγουν ή σε κάποια αργό πολύ να απαντήσω. Ένα κυρίαρχο θέμα που υπάρχει σε αυτά τα mail που λαμβάνω είναι το θέμα του κλαψίματος. Του να είναι κάποιος κλαμμένος και να νιώθει άτυχος και να μου στέλνει email ή να μου στέλνει μηνύματα προκειμένου να μου κλαφτεί. Εννοείται ότι δεν είναι όλα τα email και τα μηνύματα έτσι, αλλά υπάρχει στατιστικά σημαντικός αριθμός ανθρώπων που μου στέλνουν μηνύματα, όχι γιατί θέλουν να πάρουν κάποιες, να θέσουν κάποια ερωτήματα και να πάρουν κάποιες απαντήσεις που να είναι χρήσιμες για την προσπάθεια, την προσωπική που κάνουν, τον πνευματικό αγώνα, την ψυχοεκπαιδευτική προσπάθεια, να είναι χρήσιμα στη ψυχοθεραπεία τους, για παράδειγμα, αλλά μου στέλνουν email προκειμένου να καταγράψουν σε μεγάλη έκταση και με πολλές λεπτομέρειες τα βάσανά τους και τα προβλήματά τους, και όταν απαντάω και εισηγούμε κάτι, παίρνω συχνά την απάντηση «Είμαι πολύ άτυχη», «Είμαι πολύ άτυχος», «Τίποτα δεν μου βγαίνει», «Μα γιατί να είμαι τόσο άτυχη», «Γιατί να είμαι τόσο άτυχος». Μια κοπέλας χθες το βράδυ συγκεκριμένα της έγραψα, σας διαβάσω ακριβώς τι της έγραψα. Δεν θα αποκαλύψω το θέμα που την απασχολεί, γιατί πρόκειται πολύ για ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο θέμα. Της έγραψα. Την τύχη μας μόνοι μας τη φτιάχνουμε. Και συνεχίζοντας με αυτή την πορεία που έχεις, προδιαθέτεις την τύχη σου να είναι κακή. Η κοπέλα αυτή έχει κάνει μία γνωριμία με έναν άνθρωπο που εκ των υστέρων έχει αντιληφθεί ότι είναι επικίνδυνος. Και παρόλα αυτά, αντί να σταματήσει αυτή τη γνωριμία, αντί να προστατεύσει τον εαυτό της και να νιώσει ευγνώμων που νωρίς ανακάλυψε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει επικίνδυνα χαρακτηριστικά, ανταυτού θέλει να βρει τρόπο να συνεχιστεί αυτή η γνωριμία και ως διαμαγείας να εξαφανιστούν τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά του ανθρώπου με τον οποίο συναντιέται, γιατί λέει να είναι τόσο άτυχη όταν είχε ερωτευτεί στο παρελθόν άλλους να μην την ήθελαν και τώρα που ερωτεύτηκε με ανταπόκριση αυτός να είναι ακατάλληλος. Και γιατί να είμαι άτυχη, προσπαθούσα να την πείσω για αρκετή ώρα ότι πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της, ότι πρέπει να προστατεύσει την ψυχική και συναισθηματική της ακεραιότητα, ακόμη και τη σωματική της ακεραιότητα, και αυτή προσπαθούσε να με πείσει πως είναι άτυχη. Πώς ζούμε τις ζωές μας έτσι. Και δεν λέω πώς ζείτε τη ζωή σας έτσι, λέω πώς ζούμε τις ζωές μας έτσι, γιατί αυτή η συνομιλία, όπως και άλλες, με έκανα να ανατρέξω σε παλαιότερες δεκαετίες της δικής μου ζωής. Η αλήθεια είναι ότι από τα 30 μέχρι τα 40 περίπου, για μια δεκαετία, ήμουνα σε παρόμοιο mode, ήμουνα σε παρόμοιο τρόπο λειτουργίας. Έκανα αυτά που θεωρούσα ότι έπρεπε να κάνω, τις ευθύνες μου και τις υποχρεώσεις μου, στη δουλειά μου, στα παιδιά μου, στο σπίτι μου, αλλά ήμουνα πεπισμένη ότι ήμουνα άτυχη. Και κλεγόμουνα στον εαυτό μου και στις λίγες φίλες που είχα, στους λίγους φίλους που είχα, για το ότι τι άδικη που είναι αυτή η ζωή, είναι πολύ άδικη η ζωή μου, και σκεφτόμουν ότι ήταν πολύ τραγικό, τον εαυτό μου κοροϊδεύω και μιλάω έτσι, αυτός αρκάζομαι, και ότι ήταν πολύ τραγικό που εγώ, ενώ ερχόντουσα στο γραφείο ένα σωρό άνθρωποι και τους βοηθούσα
να βρουν την αγάπη και τον έρωτα και τη συντροφικότητα. Εγώ να είμαι μόνη μου και να είμαι δυστυχισμένη και δεν με θέλει κανείς και δεν με αγαπάει κανείς και δεν μου βγαίνει τίποτα. Είχα και εγώ τα λιμεράνς μου, μην νομίζετε. Όχι με συγκεκριμένο άνθρωπο, είχα λιμεράνς σχετικά με τον έρωτα. Μην νομίζετε ότι και εγώ δεν έχω περάσει από αυτή τη φάση στην οποία φαντασιωνόμουν και ονειρευόμουν ότι η ευτυχία και η χαρά θα ερχόταν μόνο μέσα από ένα έρωτα με ανταπόκριση. Γελάω τώρα. Γελάω. Τότε όμως δεν γελούσα καθόλου. Κλεγόμουνα, δεν έκλεγα. Κλεγόμουνα. Έχει διαφορά το κλαίγομαι από το κλαίω. Κλαίω σημαίνει νιώθω πόνο και εκφράζω το συναίσθημα της λύπης. Το βγάζω με τα δάκρυα μου έξω από τον οργανισμό μου, ανακουφίζομαι και μετά ανασκουμπώνομαι για να επιλύσω τα προβλήματά μου. Κλαίγομαι σημαίνει καθυλώνουμε σε μία συνθήκη μιζέριας. Μίζερη, δυστυχία στα αγγλικά. Παίρνω το ρόλο του καημένου, της καημένης, παίρνω το ρόλο του αδικημένου, της αδικημένης, παίρνω το ρόλο του έκπτωτου από την κοινωνία και νιώθω και υποθέτω αυθαίρετα, εντελώς αυθαίρετα, ότι όλοι οι άλλοι είναι τυχεροί και εγώ είμαι άτυχος. Ότι όλοι οι άλλοι καλά την έχουν και εγώ δεν την έχω καλά. Και μπορεί να είμαι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και συνθήκη από τους ανθρώπους που φθονώ ή ζηλεύω ή θεωρώ ότι είναι καλύτερα από μένα, αλλά επειδή έχω μια τόσο παραμορφωμένη εικόνα του εαυτού μου, της ζωής μου και της σχέσης μου με τον εαυτό μου, θεωρώ ότι όλοι οι άλλοι είναι μια χαρά και μόνο εγώ είμαι σκατά. Λοιπόν, shit happens. Θα το πω και θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ. Shit happens. Δύσκολα πράγματα συμβαίνουν σε όλους τους ανθρώπους. Επίσης είναι δύσκολη καιρή για πρίγκισπες και για πριγκίπισσες. Δεν είναι εύκολη καιρή. Δεν είναι εύκολες οι ανθρώπινες σχέσεις. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα αυτά στην εποχή μας. Είναι δύσκολα. Επίσης, δεν σημαίνει ότι αν κάποιος είναι ερωτευμένος με ανταπόκριση και έχει μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο που τον θέλει και θέλει ένας τον άλλον και θέλονται και κάνουν καλό σεξ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ότι έχει την τέλεια ζωή. Δεν ισχύει αυτό. Αν μη τι άλλο, μέσα από ένα σωρό ιστορίες που έχουμε διαβάσει εδώ στο κανάλι, θα πρέπει ή θα έπρεπε να το είχαμε συνειδητοποιήσει, να το είχαμε αντιληφθεί, να το είχαμε καταλάβει ότι όλες οι φάσεις της ζωής του ανθρώπου, όλες οι συνθήκες έχουν και τα πάνω τους και τα κάτω τους. Και τα καλά τους και τα κακά τους. Πιστεύω ακράδαντα πως την τύχη μας μόνοι μας τη φτιάχνουμε. Το μόνο πράγμα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε τώρα είναι σε ποια οικογένεια έχουμε γεννηθεί και κάτω από ποιες συνθήκες έχουμε ανατραφεί. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Όταν ήμασταν μικροί δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε γιατί ήμασταν μικροί και ανίσχυροι και δεν είχαμε τη δύναμη να αλλάξουμε, να πούμε θέλω να αλλάξω οικογένεια, θέλω να αλλάξω γονείς, θέλω να αλλάξω οικογενειακό περιβάλλον κλπ. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Τώρα όμως που έχουμε ενηλικιωθεί, που έχουμε υποτίθεται αναλάβει εμείς ήδη την ευθύνη του εαυτού μας, μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Και μπορούμε να ανατρέψουμε αρνητικά στοιχεία που μας συμβαίνουν. Έχουμε τις γνώσεις, και όσοι είμαστε εδώ σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, τις αποκτούμε καθημερινά αυτές τις γνώσεις, για το πώς αντιμετωπίζονται καταστάσεις δύσκολες, για το πώς αντιμετωπίζονται ψυχικές διαταραχές που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος, όπως είναι η κατάθλιψη, η μια αγχώδης διαταραχή ή μια άλλη οποιαδήποτε διάγνωση. Έχουμε τα εργαλεία της ψυχοθεραπείας, της ψυχοφαρμακοθεραπείας, έχουμε γνώσεις, καταπολεμούμε τα στερεότυπα για το πώς να παίρνει κάποιος επαγγελματική βοήθεια κλπ. Κλπ. Δεν είναι όπως παλιά. Δεν είναι όπως πριν 50 χρόνια που η λέξη ψυχολόγος ήταν ταμπού και η λέξη ψυχίατρος ήταν ακόμα μεγαλύτερο ταμπού. Έχουν αλλάξει εποχές. Και επίσης μέσα από τα εργαλεία που παίρνουμε εδώ τα ψυχοεκπαιδευτικά, έχουμε τον τρόπο πλέον να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν φταίμε εμείς για όσα κακά μας έχουν συμβεί όταν ήμασταν ανήλικοι, για όσα τραύματα έχουμε βιώσει, τα οποία μας έχουν στιγματίσει. Δεν φταίμε εμείς,
αλλά ότι φταίμε εμείς εάν συνεχίζουμε τη ζωή μας με πνευματική τεμπελιά, του στυλ κλαίγομε ότι είμαι άτυχος και ξοδεύω την ενέργεια μου στο να παραπονιέμαι, ξοδεύω την ενέργεια μου στο να προσπαθώ να πάρω ήχτο η λύπηση από τους άλλους, ή ξοδεύω την ενέργεια μου στο να προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου και τους άλλους ότι είμαι άτυχος, παρά να ξοδέψω την ενέργειά μου στο να δράσω ουσιαστικά ώστε να αλλάξω την τύχη μου. Εμείς θα αλλάξουμε την τύχη μας, κανένας άλλος. Εμείς κάνουμε τον εαυτό μας άτυχο ή τυχερό. Σας έχω αναφέρει ξανά και σε live και σε διάφορα άλλα βίντεο για ένα βιβλίο που έχει τίτλο «The Luck Factor», ο παράγων τύχη, το οποίο αναφέρεται σε μια μεγάλη μελέτη που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που ήταν τυχεροί, και βασικά χαρακτηριστικά από αυτά ήταν ότι πίστευαν αυτοί οι άνθρωποι ότι ήταν τυχεροί. Δηλαδή, αν κάποιος είναι πεπισμένος ότι είναι άτυχος, θα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε θα σαμποτάρει την τύχη του ή θα μποϊκοτάρει την τύχη του. Και επίσης, οτιδήποτε αρνητικό του συνέβαινε, το χρησιμοποιούσαν σαν ένα εφαλτήριο για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Δηλαδή, αρνητικά συμβάντα, αρνητικά περιστατικά συμβαίνουν σε όλους. Η διαφορά όμως είναι ότι κάποιοι αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά τα παίρνουν ως αφορμή για να βελτιώσουν τη ζωή τους, και κάποιοι άλλοι αυτά τα αρνητικά περιστατικά που συμβαίνουν, όχι χαρακτηριστικά, αρνητικά περιστατικά, τα παίρνουν ως μια πολύ καλή δικαιολογία για να συνεχίσουν να κλαίνε και να κλαίγονται και να είναι μίζεροι. Έχεις κατάθλιψη, υπάρχει θεραπεία. Πας στο ψυχίατρο, σου γίνεται διάγνωση, παίρνεις την αντικαταθλιπτική θεραπεία, πας στο ψυχολόγο, κάνεις ψυχοθεραπεία, το λύνεις το πρόβλημα. Και είπαμε, υπάρχουν και δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε Κύπρο και Ελλάδα, τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα μου thekla.com, στην αρχική σελίδα. Επίσης, έχω μια ερωτική απογοήτευση. Ναι, υπάρχει τρόπος να το ξεπεράσω. Μπορώ να διαβάσω ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, μπορώ να παρακολουθήσω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, μπορώ να πάρω την τεράστια ευκαιρία να πάω σε έναν ψυχολόγο, να κάνω ψυχοθεραπεία και να δω ποια είναι τα δικά μου ζητήματα, και να μην ασχολούμαι με το γιατί με χώρισε αυτός ο γκόμενος ή αυτή η γκόμενα. Ή έχω μια απώλεια, άλλη, πιο σοβαρή. Υπάρχει τρόπος να διαχειριστείς το πένθος, να διαχειριστείς την απώλεια. Θυμηθείτε μόνο τα βίντεο που κάναμε πριν 2 εβδομάδες που είχαν να κάνουν με το συλλογικό πένθος και το συλλογικό τραύμα από αυτό που συνέβη και στα Τέμπη, που είπαμε τρόπους, δώσαμε τρόπους για να διαχειριστούν οι άνθρωποι δύσκολες καταστάσεις. Υπάρχουν λύσεις. Είναι όμως το χέρι σου και είναι όμως το χέρι μου είτε να καθίσω να κλαίγομαι και να απολαμβάνω τη μιζέρια και την ατυχία μου και να απολαμβάνω, χρησιμοποιώ επίτηδες τη λέξη απολαμβάνω, γιατί υπάρχουν τα δευτερογενή ωφέλη της κατάστασης αυτής. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος κλαίγεται παίρνει κάποια συμπάθεια από τους άλλους, ειδικά τους ανυποψίας τους άλλους. Αυτού, τώρα θα κλαφτούν σε ένα ψυχολόγο ο οποίος αναγνωρίζει τη χειριστικότητα και αναγνωρίζει δυσλειτουργικούς μηχανισμούς άμυνας. Δεν θα τους λυπηθεί ο ψυχολόγος σου, δεν θα τους χαϊδέψει, θα τους παρακουνήσει, θα τους πει τι είναι αυτά που λες τώρα. Εντάξει, σου συνέβη και κάτι άσχημο, συμβαίνουν σε όλους άσχημα πράγματα. Δεν έχει νόημα να λες και να ξαναλες το άσχημο που σου συνέβη και να αναπαράγεις το δράμα, όχι το τραύμα, το δράμα, και να λειτουργείς με ένα δραματικό τρόπο. Υπάρχει η ιστριονική διατραχή προσωπικότητας, η οποία αναφέρεται σε ανθρώπους που είναι είτε drama queens αν είναι για γυναίκες, είτε drama kings αν είναι για άνδρες. Τους ανθρώπους οι οποίοι κλαίγονται με ένα δραματικό τρόπο, παρουσιάζουν τα προβλήματα τους με ένα δραματικό τρόπο, όχι γιατί θέλουν τα προβλήματα τους να τα επιλύσουν, όχι γιατί θέλουν να φέρουν ευαισθητοποίηση και awareness γύρω από τα προβλήματά τους, αλλά γιατί ακριβώς θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα προβλήματα τους σαν το λογότυπο τους ή σαν την ταυτότητα τους. Ποιος είσαι, είμαι ένας δυστυχισμένος. Ποιος είσαι, είμαι ένας άτυχος. Ποιος είσαι, είμαι ένας που δεν έχω κάνει τους κύκλους μου. Είμαι μία που είμαι 40 και δεν έχω παντρευτεί. Είμαι μία που δεν έχω κάνει το ένα. Είμαι ένας που δεν έχω κάνει το άλλο. Ποιος θέλεις να είσαι.
Ποιος θέλεις να είσαι? Ποιος θέλεις να είσαι? Ένα celebrated victim, ένα θύμα το οποίο παίρνει επιβεβαίωση και θεωρείται αξιόλογο επειδή είναι θύμα, ή θες να είσαι ένας επιζών, ένας survivor, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τα βάζει κάτω, όσα δύσκολα πράγματα και αν του συμβούν, αναγνωρίζει τις δυσκολίες του, δίνει στον εαυτό του το χώρο και το χρόνο να πενθήσει για τις δυσκολίες του, αλλά δεν κάνει τις δυσκολίες του σημαία, δεν κάνει τις δυσκολίες του παντιέρα, δεν κάνει τις δυσκολίες του την ταυτότητά του και δεν παραμένει σε μια κατάσταση μιζέριας και συνεχούς κλαψίματος. Κλαμμένοι άνθρωποι και χειριστικοί, είχαμε κάνει ένα βίντεο πριν 6-7 χρόνια το οποίο είχε σπάσει ρεκόρ θεάσεων. Κλαμμένα και χειριστικά άτομα. Ναι, θέλουμε να είμαστε κλαμμένοι και χειριστικοί εμείς? Ελπίζω πως όχι. Ας ανασκουμποθούμε λοιπόν, σηκώσουμε τα μανίκια μας και να αρχίσουμε να δουλεύουμε για να επιλύσουμε τα προβλήματά μας και να σταματήσουμε να κλεγόμαστε για τα προβλήματά μας και να αποφασίσουμε συνειδητά μέσα μας ότι είναι πιο σημαντικό για μας να έχουμε το όφελος της επίλυσης των προβλημάτων παρά να έχουμε το όφελος του ότι μας συμπονούν και μας λυπούνται οι άλλοι γιατί είμαστε πολύ χάλια. Αυτό το βίντεο είναι γενικό και ουδέτερο, δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι γενικό και ουδέτερο και ελπίζω να αποτελέσει αφορμή και εφαλτήριο για ανθρώπους οι οποίοι έχουμε πενθήσει αρκετά την ατυχία μας, ούτως ώστε να αρχίσουμε να εργαζόμαστε ουσιαστικά για την επίτευξη της επιτυχίας μας σε όλους τους τομείς. Και η μεγαλύτερη επιτυχία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος είναι να καλλιεργήσει τη σχέση με τον εαυτό του και να ξεπεράσει τα όποια κολλήματα, κομπλεξιλίκια του και οτιδήποτε τον κρατάει πίσω από το να ζει δημιουργικά, να ζει ομαλά και να μπορεί ουσιαστικά να χαίρεται τη ζωή και όχι να χαίρεται όταν τον λυπούνται οι άλλοι επειδή είναι άτυχος. Με όλη μου την αγάπη. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζει ωραία ως εξέλιξη με τα προηγούμενα 4 βίντεο και είναι έτσι ενδιαφέρον να βλέπει κάποιος κλιμακωτά πως ως κανάλι ψυχοεκπαίδευσης εξελισσόμαστε και αλλάζουμε πίστα μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο.